Okay. Ξεκινά το stream και το... Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο σημερινό Web Dev 101. Η ανάγκη για να κάνουμε ένα τέτοιο workshop ήρθε από request κυρίως του κόσμου. Το άλλο Σάββατο κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για το HypeXOS και App Development πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι ότι από εκεί οι περισσότεροι μάλλον το μάθετε. Φαντάζομαι ότι περισσότερο από εσάς έχει κάνει register για το επόμενο Σάββατο. Αυτό που είναι sold out, λέει. Αυτό που είναι sold out, ναι. Μπορούμε να έρθουμε. Ναι, βασικά όσοι έχουν έρθει σήμερα εδώ, δεν το ρυθμίσαμε, αλλά θα πάρουν θέση για το Σάββατο. Εντάξει, δεν κρύβαμε λίγο που ήρθαν σήμερα, οκ. Okay. Γενικά είχαμε πει ότι θα είναι 200 άτομα το CAP και συνεχώς ανεβάζαμε το CAP κι άλλο και τώρα έχουμε κάνει register 450 άτομα. Εντάξει, είναι και τα όρια του venue, εδώ εγώ κάποια στιγμή μετά, οπότε. Εντάξει, δεν θέλαμε να τα ανοίξουμε παραπάνω, αλλά όσοι έχουν σήμερα θα πάρουν θέση. Θα ανοίξουμε μετά, θα μιλήσουμε με τον Νίκο να το ανοίξουμε. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε το επόμενο Σάββατο το event, ξεκινήσουμε από εκεί, είναι ότι υπάρχει μια καινούργια πλατφόρμα και λειτουργικό σύστημα από το Mozilla που λέγεται FirefoxOS. Θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα προφανώς το άλλο Σάββατο γι' αυτό και σα δείξουμε πράγματα και hands-on. Σήμερα έχουμε μαζί μας συσκευές που παίζουν με FirefoxOS. Αλλά η λογική πλέον είναι το development για apps πάνω σε κινητά ή πάνω σε mobile platforms ή πάνω σε οτιδήποτε σκεφτείτε, μέχρι τηλεοράσεις που έχουμε πουτάρει τελευταία. Μπορεί και πρέπει να γίνεται μόνο με HTML, με τεχνολογίες web. Έτσι. Και όταν λέμε τεχνολογίες web εννοούμε τρία πράγματα: HTML, CSS και JavaScript. Τίποτε άλλο. Απληρώνω το client τουλάχιστον. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε κατανοητό είναι ότι the web is the platform. Δηλαδή πλέον δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά το web και οι web τεχνολογίες για να φτιάξεις ένα rich application που έχει ακριβώς το experience με οτιδήποτε άλλο μπορείς να γράψεις. Οι τεχνολογίες πλέον έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο και το οικοσύστημα των συστηματιστών, δηλαδή τα εργαλεία τα οποία μπορεί να βρεις πέρα έξω για να γράψεις αυτό το πράγμα, είναι υπερβολικά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο υπήρχε σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με την HTML5 και με CSS3 να γραφτούν πράγματα έτσι ώστε να κάνουν τη ζωή του προγραμματιστή πιο εύκολη. Η κατάσταση στο web δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε πριν από 2-3 χρόνια, έτσι, πριν την HTML5, ας πούμε. Το elegance του code έχει ανεβεί πάρα πολύ. Ταχύτητα εκτέλεσης στους browser είναι ασύγκριτη σε σχέση με πριν. Ιδιαίτερα στην πλευρά του JavaScript. Τα JavaScript engine δηλαδή των browser είναι υπερβολικά πιο γρήγορα. Οπότε πλέον δεν υπάρχει λόγο να σκεφτόμαστε κάτι άλλο παρά κώδικα σε αυτές τις τρεις τεχνολογίες. HTML, CSS και JavaScript. Η κλασική τριπλέτα που θα σας πρίξουμε σήμερα. Μπορείς να δείξεις και το τέτοιο και τα παιχνίδια που παίζουμε σε OpenGL. Ναι, θα τα δείξουμε αυτά. Τώρα, τι γίνεται. Βάσει του επόμενου event του Σαββάτου, υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος μας έστειλε ερωτήσεις και μας έλεγε: ξέρω εγώ, okay, εντάξει, εγώ θα έρθω στο event. Τι ακριβώς χρειάζεται να ξέρω για να έρθω στο event. Definite απάντηση σε αυτό δεν υπάρχει, μάλλον. Αυτό που σκεφτήκαμε όμως ότι υπήρχε μια ανάγκη κάποιος κόσμος να ενημερωθεί σε σχέση με τις τελευταίες νέες τεχνολογίες. Θεωρούμε δηλαδή ότι εντάξει, μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, developer και να γράφεις κώδικα σε ό,τι σου έχει μάθει η σχολή σου. Pascal, C ή οτιδήποτε άλλο, κάνετε Java ή οτιδήποτε άλλο. Έχεις δηλαδή το mentality του προγραμματιστή, καταλαβαίνεις τι γίνεται, παιδί μου, αλλά πιθανώς να μην ξέρεις τα εργαλεία τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή σε web επίπεδο. Δυστυχώς η διδασκαλία web τεχνολογιών σε σχολές ή σε φόρουμ ή σε οτιδήποτε άλλο τα τελευταία χρόνια ήταν κατά γνώμη μας λάθος πάρα πολύ. Κατεύθυνε τον κόσμο σε μια κατεύθυνση όπου νόμιζε ότι HTML είναι απλά ένα απλό markup language που μπορεί να πετάξω κάτι και μέσα αυτό θα πείσω εγώ πράγματα με δικά μου πράγματα. PHP ή οτιδήποτε άλλο, Django ή οτιδήποτε σκεφτείτε, ενώ θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα πολύ πιο καθαρό και consistent development environment, ξέρω, για το web, το οποίο θα θέλαμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Έτσι. Πολλές φορές βλέπουμε κώδικα ο οποίος γράφεται σε HTML και θυμίζει κώδικα του 90. Και τι εννοούμε με αυτό, εννοούμε inline styling, inline JavaScript, δηλαδή έχεις ένα HTML αρχείο, πετάς πάνω σε αυτό πράγματα, δεν χρησιμοποιείς καθαρές τεχνολογίες σε σχέση με την HTML, ιδιαίτερα βάσει το HTML5, και καταλήγεις να έχεις κώδικα ο οποίος είναι δύσκολα διαχειρίσιμος, δύσκολα συντηρήσιμος και το χειρότερο απ' όλα, δύσκολα rendered πάνω στον browser, έτσι.
οι τεχνολογίες των browser προχωράνε υπερβολικά γρήγορα έτσι, μεταξύ των vendors, είτε του Mozilla, είτε όλων των WebKit, Chrome, πλέον και Opera. Δεν ξέρω το είδατε αυτό, Opera περνάει και στο WebKit. Αλλά ο κόσμος συνεχίζει και γράφει σελίδες οι οποίες έχει στο μυαλό του να παίξει σε Internet Explorer 6. Έτσι. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε τα τελευταία χρόνια, τώρα θα ξεκινήσουμε με αυτό, είναι ότι όταν είσαι ένα web developer, πήγαινες και έγραφες για μια εταιρεία, για ένα project δικό σου κτλ. Κώδικα, ο οποίος ήθελε εσύ να παίζει στην πλειονότητα της αγοράς. Λογικό. Okay. Δυστυχώς η αγορά μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν Internet Explorer 6. Όχι στην Ελλάδα. Έτσι, στην Ελλάδα ο Firefox είναι πρώτο σε χρήση από το 2006 και μετά και συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα. Οπότε δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Έτσι, και ήταν και ψιλολάθος το να περιμένουν εταιρείες από σένα να γράφεις πράγματα που έπαιζαν στο Internet Explorer 6. Γιατί κυριολεκτικά γράμμα για τον κώδικά σου. Έτσι, έπρεπε να γράψεις compatibility κώδικα για πράγματα που δεν σε ενδιαφέραν πλέον. Οπότε σήμερα ό,τι παρουσιάσουμε. Disclaimer, δεν παίζει Internet Explorer 6 και παρεμφερεί τι τεχνολογίε. Πιθανότατα παίζει Internet Explorer 7 κλπ. Η Microsoft έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό push ακόμα και σε παλιά μηχανήματα με XP κτλ. Να πουσάρει καινούριου browser για να βοηθήσει κυρίω του developers. Έτσι. Υπήρχε μια μεγάλη γκρινιά ότι έγραφε μια εφαρμογή και έπρεπε να αφιερώσει άλλο τόσο χρόνο για να το κάνει compatible με παλιότερου browser. Οπότε πλέον αυτό το πράγμα δεν παίζει, δηλαδή μην το σκέφτεστε καν. Δηλαδή τα πράγματα που θα σα δείξουμε σήμερα πιθανότατα παίζουν Internet Explorer 6 και δεν πρέπει να σα νοιάζει. Δεν πρέπει να σε νοιάζει κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν έχει σημασία καμία πλέον. Μα δεν έχει ρίξει αυτή τη διαβάτη πάντω όταν δεν προσθέτει πλέον τα επεισόδια. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Οπότε είναι χαζό και η αγορά να κυκλοφορεί πλέον με αυτού του όρου. Ό,τι θα δείξουμε σήμερα λέει, θα παίζει με τελευταίο browser. Βλέπε Firefox 17, βλέπε Chrome 18 πλέον. Πώ θέλετε. Μια χαρά. 18. Κάθε εξοδομά αλλάζουμε κιόλα. Chrome τελευταίο, Opera τελευταίο και Internet Explorer 10. Έτσι, ο Internet Explorer 10 έχει κάνει αρκετά καλό προσάρισμα σε σχέση με compatibility με τεχνολογίες, επιτέλους. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι σχετικά. Εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να σκεφτείτε ότι ό,τι γράψουμε σήμερα κτλ. Και τις επόμενες μέρες και το άλλο Σάββατο θα παίζει στην πλειονότητα των browser εκεί πέρα έξω. Οπότε μην θεωρείτε ότι αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι έτσι τεχνολογίες οι οποίες δεν έχουν ακόμα compatibility με τον κόσμο εκεί πέρα έξω. Έχουμε και τον νέο Internet Explorer 6 που είναι ο stock browser του Android. Ναι. ένα άλλο πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε σχετικά τελευταία είναι ότι ο stock browser του Android, ο browser όπως λέγεται, είναι και αυτός σχετικά πίσω με τις τεχνολογίες. Θεωρούμε ότι έχει γίνει σχετικά επίτηδες αυτό το πράγμα από την πλευρά του Android, δηλαδή της Google, γιατί θέλει να ψάρει τον Chrome ως browser πάνω στο Android. Βγάλε ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι βγάζει τον Chrome για Android για να κάνει μπλε στον browser. Και τα tablet, τα Nexus και όλα αυτά πλέον έχουν stock τον Chrome. Έχουν stock τον Chrome. Εντάξει, είναι η δικιά σου λογική. Η πλατφόρμα. Εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για επιλογή για αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα των κινητών δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν εμπίπτει κάτω από τις νομικές ενέργειες αντιτράστ. Δεν ξέρω αν έχει πράξει καθόλου αυτή την κουβέντα. Πολύ σύντομα, πριν από αρκετά χρόνια, όταν η Microsoft έλεγε ότι ο μοναδικός browser, το μοναδικό rendering engine πάνω στο λειτουργικό μου σύστημα μπορεί να είναι 3Dent, δηλαδή Internet Explorer. 3Dent είναι το rendering engine πίσω από το Internet Explorer. Το Mozilla Foundation πήγε τη Microsoft στα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ, προκειμένου να πει ότι ο χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ο rendering engine του λειτουργικού του συστήματος. Ότι δεν μπορεί να κάνει lockdown το χρήστη σε αυτό το πράγμα. Αυτό κερδίθηκε στα δικαστήρια και είναι το λεγόμενο antitrust directive, ας πούμε, το οποίο περιορίζει την Microsoft να μην κλειδώνει το χρήστη σε ένα rendering engine. Δηλαδή, δεν μπορεί να εγκαταστήσει εσύ τον Firefox ή οποιοδήποτε άλλο να έχει την επιλογή να το κάνει αυτό το πράγμα και πόσο μάλλον να σου δίνει την επιλογή να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, να μην έρχεται μόνο με την επιλογή του Internet Explorer. Αυτό παίζει μια χαρά. Είδαμε τρομακτική αύξηση άλλων rendering engines πάνω στα Windows, το οποίο ήταν εκπληκτικό για τον χρήστη, προφανώς. Αλλά δυστυχώς αυτό αφορά μόνο τα desktop μηχανήματα. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και στο mobile. Έτσι. Για ποιο λόγο οι vendor επιτρέπεται να κάνουν lockdown το χρήστη σε rendering engine στο mobile περιβάλλον του, στην mobile platform του. Και ακόμα το κυνηγάνε αυτό το πράγμα προκειμένου το antitrust policy να γίνει extend και στις mobile platforms. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μας μπλοκάρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, είναι το iOS. Έτσι. Οτιδήποτε γράφεις πάνω σε iPhone, operating system και χρησιμοποιείς κάποιον rendering engine,
η Apple σου υποχρεώνει να χρησιμοποιήσει το WebKit, το οποίο έχει πάνω η ίδια. Αν δεν χρησιμοποιείς το WebKit, υπάρχει στην έκδοση του Safari το WebKit που έχει, έτια, που έχει το iOS, δεν μπορεί να κάνει sync την εφαρμογή σου. Άρα εμείς δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, στο Mozilla Foundation να δώσουμε το Gecko ως rendering engine πάνω στο iOS. Με αποτέλεσμα ο χρήστης να υποφέρει. Να υποφέρει με τη λογική ότι δεν έχει πολλαπλές επιλογές του rendering engine. Έτσι. Είναι battle αυτό το πράγμα, κυρίως νομικό, δυστυχώς, οπότε we will see. Hopefully we will prevail, αλλά θα το δούμε. Τώρα, να πούμε λίγο για τα τρία, για το τι είναι το καθένα. Ναι, τα τρία. Όταν λέμε την τριπλέτα είναι πάλι άλλη φορά, HTML, CSS και JavaScript, έτσι. Όπως είπα και πριν, πολλοί κόσμοι είχε συνηθίσει αυτά τα πράγματα να τα μπλέκει λίγο και ιδίως το πώς τα δίνει στον browser, έτσι. Εντάξει, προφανώς φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε τι σημαίνει server side και client side, που γίνεται η εκτέλεση του κώδικα, οπότε δεν το καλύψω αυτό το πράγμα. Αλλά η λογική είναι ότι εσύ όταν ζητάς μια σελίδα, ο browser σου δίνει κάποια πράγματα, τα οποία το rendering engine σου, ο server σου δίνει κάποια πράγματα, τα οποία τα παίρνει το rendering engine σου, που είναι ο browser σου, και τα παρσάρει κατάλληλα, έτσι ώστε να σου κάνει display περιεχόμενο. Αυτό το πράγμα ξεκινάει από HTML. Δηλαδή, εσένα θα σου πασάρει HTML και HTML μπορεί να φέρει από πίσω τις άλλα πράγματα. Τα δύο πράγματα που κυρίως φέρνει η HTML από πίσω της, δεν έχω ιδιαίτερα για άλλα πράγματα σήμερα τουλάχιστον, είναι CSS που είναι τα Cascading Style Sheets και JavaScript. Τώρα τι γίνεται. Ό,τι θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε σήμερα είναι ότι η HTML θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο και τίποτα άλλο, μόνο για structure των δεδομένων σου, δηλαδή τα δεδομένα σου να είναι γυμνά πάνω στο HTML, πώς τα divert, το μεταξύ τους, πώς η δομή της πληροφορίας είναι μέσα σε μια σελίδα, μόνο αυτό. Οτιδήποτε αφορά το styling, το beautification, το πώς εμφανίζονται δεδομένα κτλ. Θα πρέπει να περνάει στη CSS, οτιδήποτε. Και η CSS να μην βρίσκεται μέσα στην HTML, ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι ένα linked αρχείο το οποίο εσύ κάνεις link μέσα από την HTML, φέρνει τη CSS στο browser και αρχίζει και κάνει beautify τα δεδομένα σου. Και επίσης JavaScript να μην είναι inline, να μην είναι δηλαδή μέσα στην HTML, να είναι σε ξεχωριστό δικό της αρχείο και να τρέχει τα κατάλληλα πράγματα που χρειάζεται να τρέξει. Αυτό το τονίζουμε πάρα πολύ, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει elegance στο code και να προχωρήσουμε μπροστά σοβαρά σε σχέση με αυτά που γράφουμε. Αλλιώς γίνεται ένα μπουρδέλο με τον HTML και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Και είναι και πιο γρήγορο για τον browser. Έτσι. Και είναι και πιο σωστό για τον browser. Η ταχύτητα του browser μπορεί να εξαρτάται από διάφορα πράγματα, ανάλογα πώς παίρνει το κάθε rendering έτσι τα δεδομένα, αλλά είναι πιο σωστό τουλάχιστον για το readability του κώδικα, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε μεταξύ μας. Ξεκάθαρα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε. Το έχουμε πάθει για να το δείξουμε για σήμερα. Αν και επειδή δεν έχει τα link σε άλλα τέτοια, θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά, δεν έχει link με όλους τους σκέψεις. Το κάνουμε μετά στο. Αυτό το κάνουμε έτσι. Η λογική της HTML5 είναι ότι πλέον πολλά από τα πράγματα που χρησιμοποιήσαμε στην HTML4 είναι άχρηστα, δεν τα χρειαζόμαστε. Το draft που θα γίνει σύντομα της HTML5 κανονικά standard μέσα από το W3C Foundation ορίζει ότι τα ελάχιστα πράγματα τα οποία πρέπει να έχει η HTML σου σαν κώδικας για να παίξει είναι το πολύ απλό HTML tag. Και τελείωσε. Αυτό. Το οποίο δεν ίσχυε στην HTML4. Στην HTML4 έπρεπε να γράψει ποιο είναι το top type σου, έπρεπε να έχει σίγουρα header και body. Πλέον αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται. Να ξέρει. Ναι, να βάλω λίγο ποιο είναι το χρώμα. Ποιο είναι το URL bar. Δεν είσαι, δεν το δείξουμε, αλλά. Για να βλέπω το εδώ. Οκ, σωστό. Αλλά μπορώ να το ανοιχτώ βέβαια. Λοιπόν, οπότε μην ασχολείστε ρε παιδί μου πλέον με το type, να ορίσετε ότι αυτό είναι UTF-8 ή να ορίσετε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, tab HTML5 βάση του W3C κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται πράγματα. Αυτό θα παίξει. Τώρα, παλιά ορίζαμε ότι είχαμε το λεγόμενο header, το οποίο περιείχε πράγματα. Header, συγγνώμη, header. Το οποίο περιείχε πράγματα σε σχέση, ας πούμε, τα μεταδεδομένα της σελίδας, ποιο είναι το type, ποια βιβλιοθήκες θέλει να φορτώσει κλπ. Και το body, το οποίο περιλάμβανε το κυρίως κομμάτι της πληροφορίας σου. Και αυτά πλέον είναι μη χρειαζόμενα στην HTML5, αν και ο περισσότερος κώδικος που θα δείτε θα τα περιέχει ακόμα, κυρίως όμως για λόγους δικιά μας
Οργάνωση κυρίως του κωδικά σου. Δηλαδή, να ξέρεις ότι μέσα στο head, ξέρω εγώ, έχεις τα πράγματα τα οποία αφορούν το meta της πληροφορίας της υπόλοιπης και ότι στον body θα βάλεις τα δεδομένα σου. Πλέον δεν χρειάζονται, απλά εμείς θα τα βάζουμε μόνο και μόνο για να είναι πιο καθαρό αυτό που πράγμα να κάνουμε. Έτσι. Τώρα, ας κάνουμε εδώ πέρα ένα πολύ βασικό παράδειγμα για κάτι. Αν εγώ θέσω ως title αυτό και μέσα στο body δεν βάλω τίποτα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο Etherpad, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει το Etherpad γενικά και τι παίζει με αυτό. Το Etherpad είναι ένα service, ένα application το οποίο μπορείς εσύ να γράψεις πράγματα για να τα βλέπουν όλοι ταυτόχρονα. Οπότε αυτή τη στιγμή αν ανοίξετε εσείς το URL αυτό, βλέπετε ακριβώς τι γίνεται, υπάρχει και μπορείτε να γράψετε μαζί μου κτλ. Μην το κάνετε, θα γίνει κόλαση. Αλλά αυτή είναι η λογική παρ' για collaboration, editing, αρχείων είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, έχουμε φτιάξει στο Mozilla ένα πράγμα το οποίο το λέμε HTMLpad.org. Το οποίο τι κάνει, φορτώνει βάση HTMLpad.org κάθετος το slang URL που του δίνεις. Εγώ στην προηγούμενη περίπτωση του έχω δώσει HSGR Web101, ξέρω εγώ. Και αυτό ανοίγει ένα Etherpad με αυτό το όνομα. Αν εγώ σε ζητήσω τη σελίδα χωρίς το slash edit, βλέπετε ένα slash edit εκεί πέρα, το οποίο μου δείχνει το Etherpad, αν τη ζητήσω τη σελίδα καθαρή, όπως είναι εδώ δηλαδή, τότε αυτό θα παίξει. Δηλαδή θα κάνει render την HTML την οποία βρίσκεται μέσα στο pad. Έτσι. Είναι για να κάνει γρήγορες δοκιμές HTML σε πράγματα. Δεν χρειάζεται save. Δεν χρειάζεται save κτλ. Παίζει κατευθείαν, είναι εκεί για πάντα. Okay. Τώρα βλέπετε προφανώς ότι έχω ένα κενό δεδομένο και πάνω εδώ πέρα έχω αλλάξει το type και έχει γίνει δοκιμή σε λεπτά. Απλή HTML, τίποτα τρελό. Σαν γενική αρχή, θα έλεγα ότι τα περισσότερα πράγματα, βασικά όλα τα πράγματα που θέλετε να κάνετε μέσα σε περιεχόμενο σε HTML, είναι να γίνουν σε div. Το div είναι, division αλλιώς, είναι μια δομή δεδομένων, ένα tag στην HTML, το οποίο είναι agnostic σε σχέση με την εμφάνισή του, σε σχέση με τα περιεχόμενά του ή οτιδήποτε. Είναι απλά ένα container δεδομένων, έτσι. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό το πολύ απλό container δεδομένων, για να βάλουμε οτιδήποτε μέσα. Παλιότερα χρησιμοποιήσαμε και άλλα πράγματα πολλά. P, tags, span, tags και άλλα πράγματα, τα οποία πλέον σιγά σιγά με την HTML5 και μετά δεν τα χρησιμοποιούμε, γιατί θέλουμε την πολύ απλή δομή δεδομένων, τίποτα άλλο. Η HTML5 επίσης έφερε κάποια καινούργια tags, τα οποία δεν υπήρχαν παλιότερα, τα οποία είναι το article, το section, το footer, αυτά τα πράγματα, το nav element, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στην HTML4 και υπάρχουν σήμερα στους browser. Πάλι όμως σημαντικότητα είναι div tags, δεν έχουν κάποια μεγάλη, καμιά διαφορά βασικά δεν έχουν σε σχέση με το πώς γίνεται render στο browser. Απλά τα ενεργοποίησαν ως valid attributes στην HTML, μόνο και μόνο για να γίνει πιο καθαρός ο κώδικας. Οπότε όταν βλέπεις C-section, ξέρω εγώ, να καταλαβαίνεις ότι είναι section ενός article πιθανώς. Όλο αυτό περιέχεται σε ένα article ή τέτοια πράγματα. Ή side, πώς το λέγεται άλλο ένα, sidebars. Ναι, side είναι άλλο ένα, το nav είναι navigation. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτό το πράγμα για τον browser σημαίνει κάτι, έτσι. Είναι απλά άλλο ένα beautification, ας πούμε, για τον κώδικά σου. Τώρα, μέσα στο body εγώ εδώ πέρα θα βάλω ένα div, το οποίο θα βάλω... Okay, και θα το κλείσω. Δεν χρειάζεται να κάνω save τίποτα. Και αυτό το πράγμα εμφανιστεί εδώ πέρα ως data. Όμορφα, κάνει ένα styling, κάνει ένα τέτοιο, τα δεδομένα είναι εκεί πέρα. Τώρα, στο HTML pad δυστυχώς δεν μπορώ να συνδέσω άλλη αρχεία για να δούμε αυτό που θέλαμε, δηλαδή το πώς συνδέω CSS κλπ. Οπότε θα πρέπει να φύγω το HTML pad, θα πάω το δικά στον υπολογιστή μου, το κρατάω στο HTML pad και μπορεί να χρειαστούμε μερικά άλλα πράγματα μετά. Εγώ θα ανοίξω ένα IDE, το Sublime αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία. Και εδώ πέρα θα αρχίσω να γράψω μερικά πράγματα. Θα φέρω βασικά τον κώδικα αυτόν. Πού είναι ο κωδικός. Το έπρεπε τελείως. Καλή φάση. Melpad.org HSGR. Α, είναι δίπλα. Οκ. Ωραία. Ναι, θα το αλλάξω. Δεν θα βάλω εδώ πέρα το HTML, κάτι HTML είναι εκεί. Αν δεν φαίνεται τίποτα, ωραία. Συγγνώμη γι' αυτό.
τώρα στο color scheme. Εντάξει. Να το αποθηκεύσω κάπως. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που θα ακουμπήσουμε είναι τι γίνεται με τις CSS. Τώρα, συγγνώμη για όσους όπως θα ξέρετε αυτά τα πράγματα, απλά καλύπτουμε τα πολύ γρήγορα έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο για να προχωρήσουμε μετά σε framework κτλ. Οπότε περιμένετε για κανένα δεκάλεπτο αυτή η διαδικασία. Αν τα ξέρετε ήδη, sorry. Κάθε attribute στην HTML, αυτό είναι ένα attribute. Έτσι. Το attribute περιέχει τα δεδομένα μέσα. Και κλείνει πάλι με slash, ξέρω εγώ, το όνομα του attribute. Κάθε attribute μπορεί να έχει, κάθε data tag, κάθε tag μπορεί να έχει attributes. Κάθε tag μπορεί να έχει, δεν είναι attribute, είναι tag, συγγνώμη. Κάθε tag λοιπόν μπορεί να έχει attributes. Και τα attributes τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε εμείς σήμερα είναι το ID και το class. Τι σημαίνει ID και class? Το ID και το class είναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι τα ξέρετε και από τις γραμματικές γλώσσες τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Η μόνη διαφορά εδώ πέρα είναι το ID πρέπει να είναι μοναδικό, έτσι ώστε το CSS να πάει και να βρει ένα αντικείμενο που έχει αυτό το πράγμα, ενώ το class μπορεί να είναι class ίδιο για πολλαπλά άλλα tags, έτσι. Άρα εγώ αν βάλω εδώ πέρα ID και γράψω ότι είναι δεδομένα και class ότι θέλω το class αυτό να είναι, ξέρω εγώ, blue. Okay. Βγάζω ότι έχω αυτά τα δύο πράγματα. Εγώ θα προσθέσω άλλο ένα div. Να το λίγο να κάνω λίγο beautify παραπάνω την κωδικά. Θα προσθέσω άλλο ένα div. Το οποίο προφανώς όπως είπαμε δεν μπορεί να έχει το ίδιο ID, άρα θα γράψω δύο δεδομένα λέξη footer, ξέρω εγώ. Εδώ θα βάλω μέσα footer. Και το class θα το αφήσω blue. Για να δούμε λίγο πώς πειράζουμε και τα δύο πράγματα και τι κάνουμε. Εντάξει. Τώρα, είπαμε ότι εγώ θέλω να αρχίσω να γράφω CSS πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνω inline, αν και θα μπορούσα να ξεκινήσω και να γράψω εδώ μέσα CSS. Είπαμε ότι για να μπαίνει καθαρό αυτό το πράγμα θα φτιάξω ένα καινούριο αρχείο, ένα τελείως CSS, θα το λινκάρω πάνω εδώ πέρα και εκεί μέσα θα γράψω τα πράγματα τα οποία θέλω. Εντάξει. Θα φτιάξω το καινούριο αρχείο μου. Θα το φτιάξω κιόλας κάπου. Θα το ονομάσω main.css και εδώ πέρα πάνω θα γράψω το link. Έτσι κάνεις link το αρχείο που θέλει να κάνεις link. Θα βάλω ότι το CSS. Και αυτό θα παίξει. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται καν το link να κλείσει το tag. Αυτό είναι το ελάχιστο με αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να παίξει. Εδώ πέρα θεωρητικά μπορούμε να βάλουμε και tag ακριβώς τι είναι ακριβώς κλπ. Ότι είναι CSS και text CSS κλπ. Αλλά δεν χρειάζεται την προηγούμενη για να παίξει. Για να γίνει valid HTML5 μάλλον θα χρειάζεται όμως. Δεν έχει σημασία. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το αρχείο που έχουμε φτιάξει. Okay, το βλέπουμε εδώ. Εντάξει. Τώρα, στο main CSS, στη CSS βαρκτώση, δεν λειτουργούμε με tags όπως λειτουργούμε στην HTML. Αυτό που κάνει το CSS κυρίως, αν και θα δούμε και άλλα πράγματα σήμερα, κάποια queries που κάνει, αυτό που κάνει κυρίως όμως είναι να έχει selectors, δηλαδή τα queries τα οποία κάνει σε σχέση με τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στην HTML, το φορτώνει, και πάνω σε αυτά βάζει attributes και data. Τώρα, αυτό γίνεται με τα selectors βάσει των attributes που έχουμε βάλει εμείς πάνω στα tags. Άρα, αν θέλω εγώ να πιάσω αυτό το div, θα πρέπει είτε να αναφερθώ σε αυτό με το ID του, άρα δίεση, έτσι δεν ορομίζουμε το ID, δίεση και τα δεδομένα, ή την κλάση του, που είναι τελεία και το αντίστοιχο. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, αν εγώ θέλω να πάρω το ID μόνο, ξεκινάω έτσι. Στη σύνθεση δεν χρειάζεται να γράψει το άλλο. Έτσι δευθείαν, δεν χρειάζεται το HTML declaration, είναι όπως είναι. Και γράφω δεδομένα. Okay. Και εδώ μέσα τώρα θα βάλω όλα τα attributes που θέλω να έχουν τα δεδομένα. Στην προηγούμενη περίπτωση, μάλλον θα θέλω να πειράξω, ξέρω εγώ, το font size και να το κάνω να είναι 30 pixel. Ακριβώς έτσι. Και πάμε να το δούμε να παίξει.
Γιατί δεν έπαιξε αυτό. Same. Το κάνεις εσύ. Fire back to the rescue. Δεν κάνει last pass. Μήπως το link είναι HRF ή source είναι. Source παίρνει το attribute. HRF είναι μάλλον. Έχεις δίκιο απόλυτο. Source είναι στο script. Σωστό. Οκ. Ναι, και εδώ πέρα πρέπει τώρα το font size του δεδομένων αυτών, εντάξει. Τώρα πάμε να δούμε πώς παίζει η κλάση. Θέλω class, είπαμε τελεία, έτσι, και το συγκεκριμένο class είναι το blue. Και επειδή λέγεται blue το class, θέλω το δεδομένα αυτά να γίνουν blue. Το color, εντάξει, θα πω τα δούμε αναλυτικά από κάποια στιγμή, αλλά το color μπορεί να πάρει πολλά διαφορετικά πράγματα, είτε RGBA τιμές, είτε hex κώδικα, είτε hex κώδικα του χρώματος, είτε κατευθείαν μια λίστα από διαφορετικά χρώματα. Παίζουν πάρα πολλά χρώματα γενικά. Πράγματα που δεν περιμένετε. Κάτι τυρκουάζ και τέτοια παίζουν να τα γράψεις. Σωστά είναι αυτό. Αλλά το blue, ας πούμε, είναι αυτό. Τώρα, αν ήθελα να το γράψω το blue σε hex κώδικα, αυτό θα ήταν κάτι του στυλ RGB, άρα είναι 0FF. Αυτό είναι το. Έχετε τύχει να βλέπουμε το Sublime Editor, έχει color picker plugin, έτσι. Είναι μια αναγραφή. Μ' άρεσε που το οπλισμό τύχη να βλέπει λίγο. Οπότε αυτό τώρα θα γίνουν μπλε. Έλατε γίνονται μπλε. Μπράβο. Τώρα, εδώ πέρα που αρχίσουμε να παίζουμε πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι τα padding και τα margins, για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά πριν δούμε αυτά, ας κοιτάξουμε λίγο τα web dev εργαλεία που δίνει ο Firefox, γιατί αυτά θα μας χρειαστούν ιδιαίτερα όσο προχωράμε και με τα framework που θα δείξει ο Νίκος. Που δείξει το αντίστοιχο έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή τα δεδομένα μας, εντάξει. Ας κάνω, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο. Ας βάλω ότι το body tag μου, τα tags μου, θα βάλει κατευθείαν πάνω στην CSS και να πάλι να χρειάζεται κάποιο CSS. Εγώ θέλω το body tag μου να έχει, συγγνώμη, text align center. Οπότε να έρθουν στο κέντρο όλα τα δεδομένα του body, εντάξει. Τώρα, ας δούμε λίγο τι εργαλεία δίνει ο Firefox. Αν έχετε Firefox τελευταίο, που σημαίνει 18, θα δείτε πολλά από αυτά που έχω εγώ εδώ πέρα. Αλλά επειδή τρέχω Nightly, που είναι ας πούμε. Και ο Nightly είναι το overnight κώδικας που γράφεται στο Firefox, κάθε μέρα βγαίνει και είναι ξεχωριστός, ας πούμε. Είμαι στην έκδοση 21 αυτή τη στιγμή, ενώ ο Firefox είναι release 18. Λίγα λόγια γι' αυτό. Ο Firefox είναι στην έκδοση Α και μετά έχει στην έκδοση. Πες το όπως λέτε, χ, ξέρω εγώ, έτσι. Μετά έχεις από πάνω το Firefox Beta, ο οποίος είναι έδωση χ και 1, ο Aurora είναι χ και 2 και ο Nightly είναι χ και 3. Κάθε 6 εβδομάδες αυτό μετακινείται μια έκδοση προς τα κάτω. Δηλαδή ο Nightly γίνεται Aurora, ο Aurora γίνεται Beta, ο Beta γίνεται Released και ο Released γίνεται παλιός, όπως λέτε, έτσι. Και εμφανίζεται και ένα πλάκι. Κάθε 6 εβδομάδες δηλαδή μετακινούμε αυτό το πράγμα. Γίνεται freeze ο κώδικας σας σε κάθε ένα κομμάτι από αυτά και περνάει στο επόμενο για να περάσει στην πραγματικότητα QA testing και όλα τα testing που χρειάζεται. Οπότε θεωρητικά, αν κάτι γραφτεί στο Nightly, μέσα σε 3 μήνες έχει γίνει production. Γιατί είναι ένα βήμα σε Aurora, ένα βήμα σε Beta, ένα βήμα σε τέτοιο. Οπότε περίπου 3 μήνες είναι που γίνεται το κλείνει ο κύκλος που αρτώσει και γίνεται στο production. Αυτό μας διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα έχουν πολύ γρήγορα καινούργια features. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τα development tools. Web developer, OK, το blue tools. Και εδώ πέρα μια σειρά από εργαλεία. Τα οποία έχει ο Firefox προκειμένου να βοηθήσουν στο web development. Μερικά από αυτά είναι υπερβολικά χρήσιμα και θα τα χρειαστούμε και σήμερα πάρα πολύ. Okay. Εδώ πέρα μου λέει ότι δεν έχω βάλει κάποιο encoding στην HTML. Είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορούσα να βάλω ότι είναι UTF-8, ξέρω εγώ, το encoding κλπ. Και να παίξει μια χαρά. Απλά μου βγάζει error για αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι το web console. Το web console σου βγάζει πράγματα τα οποία αφορούν ήδη το net, άρα είναι το traffic. Τι φορτώνω από αρχή, άλλα, αν ζητάω κάποια JavaScript, πόση ώρα χρειάζεται το πράγμα να φορτωθεί κτλ. Το CSS που εμφανίζει errors ή warnings στη CSS, ότι το τάδε element προλαβαίνω, σε ποια σειρά είναι αυτό το πράγμα κλπ. Το JS, ό,τι αφορά τη JavaScript, αν υπάρχουν error ή warnings στη JavaScript, declarations τα οποία δεν καταλαβαίνει ή ξέρω εγώ, variables τα οποία είναι undefined ή οτιδήποτε άλλο χτυπήσει. Και το logging είναι πράγματα τα οποία εσύ μπορεί να πει στην JavaScript να τα δώσει στο console σου. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει debugging το κωδικά σου, μπορεί στην JavaScript κάποιο σημείο να πει ότι έχει okay, console τώρα τάδε. Οπότε σου βγάζει εδώ πέρα μηνύματα για να μπορεί να δει τι παίζει. Αυτό είναι το web console, έτσι.
Θα πρέπει να φορτώσουμε μια κανονική σελίδα για να δείτε λίγο τι παίζει με το Web Console. Okay. Ας πούμε ξέρω τη σελίδα του Hyperspace. Θα γίνει μια κόλαση εκεί πέρα. Ωραία, βλέπετε καταρχήν τα μαύρα elements είναι αυτά τα οποία αφορούν network traffic. Έτσι, βλέπετε ότι είναι όλα τα αντικείμενα τα οποία φορτώνουν, σε πόσους χρόνους έρχονται και φορτώνουν. Και βλέπετε μερικά πράγματα ενδιάμεσα που είναι μπλε, ότι υπάρχουν unknown properties σε μερικά σημεία. Τώρα, μερικά από τα πράγματα μην σας ανησυχούν, γιατί αφορούν πράγματα τα οποία δεν περνάνε το spec. Δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν απαραίτητα σε άλλους browser, έτσι, αλλά αφορά το δικό σου browser και το spec του HTML5. Θα μου σκάλετε το γεγονός ότι λέει unknown property speak. Έτσι, το speak κατά πάσα πιθανότητα, αν θυμάμαι καλά, αφορά accessibility για να παίζει στο ηχείο, αν κάποιος είναι ξέρω τυφλός και θέλει να ακούσει το ιστοσελίδιο κλπ. Το οποίο παίζει να μην είναι defined και θα το χτυπάει. Ή άλλα πράγματα όπως properties, βλέπετε το Mozbox Shadow, ξέρω εγώ, ήταν specific CSS για το Mozilla, για τον Gecko, το οποίο έχει drop πλέον, να το πούμε compatibility και κάποιος μπορεί να έχει μείνει μεγαλύτερο Firefox. Αυτά μην σας ενοχλούν εγώ εκτός πάνω, αν τις κάνετε. Οπότε βλέπετε ένα τυπικό web console τι φορτώνει. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι κάθε element από αυτό, αν το χτυπήσετε πάνω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια είναι τα headers από το server, σε πόση ώρα γύρισε, ποιο είναι το response κλπ. Αν είναι μια σελίδα λαγκάρι που έχετε γράψει και πρέπει να δείτε τι περιμένετε να έχει, ανοίγετε αυτό και βλέπετε ποιο πράγμα έχει γυρίσει σε πάρα πολύ χρόνο. Παρουσιάζει το CSS το δικό μας γύρισε σε 2 δευτερόλεπτα, που είναι τεράστιο χρόνο, Νίκο. Τι έχουμε κάνει, αλλά και είναι δευτερόλεπτο. Οπότε κάτι παίζει λάθος και πρέπει να το ξαναδούμε. Τώρα, αυτό αφορά το Web Console. Έχουμε μετά ένα άλλο πράγμα το οποίο αφορά το debugger. Ο debugger παίρνει όλα τα JS τα οποία φορτώνει η σελίδα, τα φορτώνει μέσα και μπορεί να βάλει breakpoint για να παρακολουθήσει πράγματα. Οπότε μπορεί να το πει, ξέρω εγώ, ότι ωραία, φορτώνει αυτό το JS, βάλε breakpoint σε αυτό το σημείο. Θα το κάνω εδώ πέρα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι βάζω ένα breakpoint σε αυτό το σημείο. Αν ξαναφορτώσω τη σελίδα. Όχι, έτσι. Αν φορτώσω εδώ τη σελίδα, συγγνώμη. Θα τρέξει με αυτός και θα σταματήσει το σημείο αυτό και θα με περιμένει εκεί πέρα. Οπότε σε εκείνο το σημείο, όταν γίνει αυτό, μπορώ να δω τι variables, ξέρω, τι, με κάποιες μεταβλητές τι τιμές έχουν για να κάνω την backup το δικά μου. Έτσι. Δηλαδή, θα σταματήσω εκείνο το σημείο, να δω αν έχει φορτώσει κάποια επιλογή που θέλω ή κάποια άλλο function κτλ. Χρήσιμο το debugger ιδιαίτερα. Ένας από τους ανθρώπους που φτιάχνουν το debugger είναι ο Πάνος Αστήθας από την Ελλάδα. Συνήθως σήμερα δεν είναι μαζί μας, αλλά θα είναι το άλλο Σάββατο και θα μας κάνει παρουσίαση για το debugger αλήθεια, γιατί έχω δει ξέρω πολλά για αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ένα τρίτο αντικείμενο, το οποίο είναι. Ναι, να το δείτε τώρα. Έχουμε πάλι το debugger, OK. Ένα τρίτο αντικείμενο, το οποίο. Ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα παραμονητήσιμο, το inspector. Το inspector τι κάνει. Αν εσύ του πεις να κάνεις inspect κάποιο συγκεκριμένο element, βλέπετε ότι όπου πηγαίνω πάνω από ένα element, με εμφανίζει. Πάω, πούμε, αυτό εδώ πέρα το B. Μου εμφανίζει σε ποιο σημείο βρίσκεται μέσα στον κώδικα στην HTML, εδώ πέρα, το σημείο, και ποιο είναι το style το οποίο έχει. Έτσι. Και το style μπορώ να το δω ως τρεις διαφορετικούς τρόπους. Το ένα είναι το rules, το οποίο μου λέει αν το element έχει κάτι inline styling ή ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πήρα από πού, έκανα inherit, οπότε ξεκινάει το inherit των CSS elements προς τα πίσω, από ποιο σημείο του CSS το πήρε, από την 102 γραμμή του main CSS κλπ. Και το εντυπωσιακό είναι ότι μπορώ να τα αλλάξω αυτά on the fly. Μπορώ εδώ πέρα δηλαδή να γράψω κατευθείαν ό,τι θέλω. Οπότε, αν του πω ότι το element αυτό, σε αυτό το σημείο, θέλω να βάλει ξέρω εγώ padding γύρω-γύρω για να μικρύνει σε σχέση με αυτό που έχουμε. Padding, ξέρω εγώ, 30 pixel. Το βλέπετε, άλλαξε το αντικείμενό μου. Ή να του πω, ξέρω εγώ, το color του. Color. Να είναι blue. Και άλλαξε εδώ το πράγμα αυτό. Οπότε κάνω κατευθείαν δοκιμές, χωρίς να χρειάζεται να πάω PNL στον ID μου για μικρά πράγματα τα οποία θέλω να δοκιμάσω όπως παίζουν. Αυτό γενικά για το Inspector. Τώρα, ένα άλλο χρήσιμο πράγμα στο Inspector είναι το Computed CSS. Το Computed CSS είναι, φανταστείτε, όλες οι τιμές οι οποίες έχει το αντικείμενο χωρίς το Inherit Tree. Άρα δεν με ενδιαφέρει από πού τις πήρε, με ενδιαφέρει ποιες έχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και βλέπεις αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι τιμές οι οποίες έχει το αντικείμενό σου. Το οποίο όμως είναι χρήσιμο μόνο στο περιπτώσεις όπου έχεις τρομακτικά τεράστια inherit tables. Έτσι, όπου λέει τα rules σου ξέρω εδώ πέρα είναι 8 διαφορετικά CSS, δεν σε ενδιαφέρει από την τιμή, απλά το αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι τιμές έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το computer, δηλαδή το υπολογιζόμενο CSS που τελικά κάνει render ο browser. Εντάξει. Και ένα τελευταίο αντικείμενο είναι το box model, πολύ ενδιαφέρον.
το οποίο σου δείχνει σε ένα αντικείμενο, και γι' αυτό περάσαμε στο web developer, θα δείξω αυτό βασικά, σε σύντομα θα γράφουμε πριν, σε ένα αντικείμενο, ποια είναι τα πράγματα που αφορούν τις διαστάσεις του και τη σχέση με ένα αντικείμενο σε σχέση με τις διαστάσεις του γύρω του. Έτσι. Τώρα, κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει ό,τι από αυτά εδώ. Έτσι. Και να δούμε ότι είναι τα ό,τι από αυτά εδώ. Ξεκινάμε από το ίδιο αντικείμενο, είναι το content. Έτσι. Το content από μόνο του μπορεί να έχει είτε height, είτε width, με ποσοστά, είτε με pixel, είτε με ό,τι άλλο θέλετε. Το οποίο είναι μόνο το ίδιο, η ίδια η πληροφορία. Μετά, γύρω από αυτό, μπορούμε να έχουμε ένα πράγμα το οποίο λέγεται border. Θα δείξω πρώτα το border και μετά τα υπόλοιπα. Το border είναι αυτό που βλέπετε σαν γραμμούλα γύρω-γύρω. Έτσι. Μπορώ να το ορίσω και να του πω πόσα pixel θέλω να είναι, τι διαστάσεις θέλω να έχει, πόσο radius θέλω να έχει, ξέρω στις άκρες κτλ. Οπότε ορίζει διαφορετικά σχέση με το border. Τώρα, μέσα από το border και μέχρι το αντικείμενο μου, μπορώ να έχω το λεγόμενο padding. Αυτό τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, εσύ έχεις φτιάξει το αντικείμενό σου, που είναι το content αυτό εδώ πέρα, έχεις το border και θες να έχεις padding γύρω-γύρω του 10 pixel. Άρα, πάμε να το δούμε λίγο στο εδώ πέρα στα δεδομένα. Το δεδομένα λοιπόν αντικείμενο που έχω είναι εδώ. Θέλω να του πω το εξής. Θέλω να του πω. Θα το δούμε με background τέτρα. Να το δούμε με border. White. Θα το πάρει κατευθείαν ή θα βάλω χρώμα. Θα βάλω χρώμα. Τι είναι πιο σωστό, να δηλώσει με pixel ή με mm. Κοίτα στις γραμματοσυρές. Σημαντικό, στις γραμματοσυρές μάλλον όχι με pixel. Καλύτερο είναι με EM. Για όσους δεν πρέπει να το πούμε μάλλον. Γενικώς υπάρχει λογική ότι στο body που έχει βάλει και ο κύριος παραπάνω, κάποια πράγματα που τα θες γενικώς για όλο τη σελίδα σου τα βάζεις εκεί. Δηλαδή το βάζεις ένα font size το ρίζ π.χ. 12 pixel. Και μετά όλα τα υπόλοιπα τα κάνεις στην χέρι. Ανέμορφα. Βάζουμε στο body ουσιαστικά ότι θέλουμε το font size να είναι 12 pixel. Είναι ένα κλασικό 12-14 βάζουμε συνήθως. Και όλα τα υπόλοιπα κάνουμε χέρι. Δηλαδή αν θέλουμε ένα header να έχει μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, καλά, προφανώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε H1, H2 κλπ. Αλλά μπορούμε να πούμε font size 1,2. Yeah. Το οποίο σημαίνει ότι είναι συγκριτικά με το τι έχουμε ορίσει στο body. Δηλαδή θα πάει 1,2 πάνω από το 12. Αυτό είναι αφορά τις γραμματοσυρές. Ναι. Ισχύει για τα πάντα, αλλά για τις κινήσεις της γραμματοσυρές του. EM, δηλαδή, τι σημαίνει. Τυπογραφικός όρος. Τυπογραφικός όρος, ναι, αλλά τι σημαίνει όμως. EM, δεν είναι μόνο όρος, έχει πολλούς. Όταν είχαν size, νομίζω, σημαίνει κάτι emphasize, κάτι... Emphasize. Είναι και καλά, είναι... Ήταν από τους χαρακτήρες, ήταν από τους χαρακτήρες όπως περνάγανε τα έπια, λέτε. Και παίρνει και τιμές κάτω το ένα, έτσι. Μπορεί να είναι το γράμμα, το μειώσω ήταν το πάγος του γράμματος. Ναι, το EM είναι όσο είναι το πλάτος ενός κεφαλαίου μη. Το πλάτος ενός στο κεφαλαίου. Ναι. One EM είναι αυτό. Οκ. Θα έχουμε δει και τις παύλες στην φωτογραφία. Οι παύλες δεν έχουν διάφορα μεγέθη. Αν είναι η EMDAS, η EMDAS. Ας καθομίσουμε μόνο DAS. Το πιστεύω σε το Wikipedia. Δεν θα έπρεπε. Λιγάκι. Σαν service όχι, σαν δεδομένα ναι σήμερα. Οκ, λοιπόν, είδαμε το border. Πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα πίσω στο σημείο που ήμασταν εδώ. Αλλά καλύτερα να το δούμε στο ίδιο τη σελίδα. Οπότε πάμε inspector, βλέπουμε το αυτό αντικείμενο και βλέπουμε ότι εδώ το border, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ πέρα, γράφει 2. Έτσι, που είναι τα 2 pixel που του είπα ότι θα έχει το πάθος του border μου γύρω-γύρω. Τώρα, το padding, όπως είπαμε, θα είναι η απόσταση που έχει το αντικείμενό μου από το border γύρω-γύρω. Οπότε, αν γράψω εδώ πέρα padding με 20 pixel, ξέρω εγώ, τότε βλέπετε ότι εδώ. Θα το κάνουμε πάλι inspect. Εδώ αυτό έχουν γίνει 20, 20, 20, 20 και μετά είναι το border. Εντάξει. Και το margin είναι το εξωτερικό εκτός του border απόσταση που θέλω να έχει το κείμενο μου από άλλα πράγματα. Οπότε αν βάλω, ξέρω εγώ, 50 εκεί πέρα. Margin. 50. Pixel. Οκ. Okay. Βλέπετε δηλαδή πλέον ότι αυτό εδώ είναι 50.
μέχρι το επόμενο αντικείμενο εδώ πέρα. Αυτό είναι 2 πίξελ, αυτό είναι 20 και παίζει έτσι. Τώρα, κάθε ένα από αυτά τα πράγματα, δηλαδή το margin, το padding, μπορούμε να το δώσουμε με top, bottom ή με συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να εννοούμε μόνο το αριστερά και δεξιά ή το πάνω κάτω. Εντάξει, αυτά μπορούμε να τα δούμε αν θέλετε, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν γράψεις, ξέρω εγώ, συγκεκριμένα το margin top θέλεις να είναι, ξέρω εγώ, 100 pixel, θα κάνει override. Θα κάνει override το margin που έχει βάλει 50 και θα δώσει πάνω 100 pixel εδώ πέρα και εδώ πέρα θα δούμε τι είναι 100 αν κάνουν inspect το αντικείμενο. Ναι, το κάνω inspect και τι είναι 100. Αυτό γενικά για τον inspector. Άλλα χρήσιμα πράγματα που έχει ο inspector είναι ότι πάνω στο ίδιο το αντικείμενο μπορεί να του κάνει να του δώσει συνθήκε για το πώ είναι το state του. Αν το state του είναι hover, αν είναι active, αν είναι focus, έτσι, που αφορά πράγματα τα οποία κάνει εσύ hover με το κωδικό σου ή τα θέτει εσύ ως active στον κωδικά σου ή κάνει focus το αντικείμενο αυτό. Οπότε, επειδή αυτά τα πράγματα ο inspector λειτουργεί χωρί να το αποδείξει εκεί πέρα πάνω, μπορεί να θέλει να αφήσει μόνιμα αυτέ τι συνθήκε για να δει πώ παίζει το αντικείμενο αυτό σωστά. Ή ακόμα και να σβήσει τελείω το node αυτό. Έτσι. Ή να αλλάξει πράγματα να πάνω στην HTML. Δηλαδή, εδώ πέρα μέσα, εγώ μπορώ να αρχίσω να γράφω. Βλέπετε εδώ που μπορώ να πειράξει την κλάση. Μπορώ να αρχίσω να αλλάζω πράγματα δευτείαν. Μερικέ φορέ χρειάζεται. Ιδιαίτερα και να κάνει πράγματα όπω ξέρω εγώ, αν ένα button είναι deactivated, να θέλει να το κάνει εσύ activate ή να σβήσει τελείω το αυτό και να παίξει κανονικά. Για να δει πώ παίζει. Για να παρακάμψει άλλα πράγματα. Αυτό αφορά τον inspector. Μετά έχουμε ένα συγκεκριμένο style editor το οποίο φορτώνει το CSS. Εσύ μπορείς να γράψεις κατευθείαν πάνω σε αυτό. Λειτουργεί λίγο ως πολύ όπως λειτουργεί και το style editor εδώ πέρα που είναι τα rules, αλλά δεν αφορά συγκεκριμένο αντικείμενο. Το style editor αφορά όλο το CSS το οποίο έχει φορτώσει. Οπότε μπορεί να σου εμφανίσει τα πολλαπλά CSS. Και εσύ γράφοντας πράγματα εδώ, μπορείς να το κάνεις export αυτό το πράγμα κατευθείαν για CSS. Άρα να το χρησιμοποιήσω ως IDE πραγματικότητα κατευθείαν, έτσι. Είναι πρακτικά η real-life coding. Δηλαδή, πράγματα για να βλέπεις παιδιά που παίζουν είναι πριν πας τα... Οπότε στα δεδομένα, ναι, οπότε στα δεδομένα ξέρω που θα δω 100, αν το κάνω αυτό 200, το βλέπετε ότι ήρθε μάλιστα με transition, με transition κιόλας. Ναι, έχουμε γίνει ξετήλα. Ή να τα κάνω red. Ή να βάλω, ξέρω εγώ, background color στα δεδομένα, ό,τι να είναι. Οπότε ήρθε, ξέρω εγώ, σωστά. Και μάλιστα το transition των background color για κάποιον ωραίο λόγο είναι transition όντως, είναι πάνω στην κλίμακα. Το λειτουργεί έτσι. Τώρα δεν βλέπετε τίποτα, ok. Το αλλάξω αυτό το κάνω white. Γύρω και στα μάτια. Να παίξει. Έχει βάλει 30. Οκ, θα μου παίζει. Αυτό γενικά. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι που έγινε land πριν από κάτι μέρες του Development Tools, το οποίο ονομάζεται Profiler. Στο Profiler μπορεί να κάνει το εξής. Μπορεί να του πεις ότι θέλω να παρακολουθείς όλα τα πράγματα που έκανε ο browser, έτσι, είτε scroll, είτε render δεδομένων, είτε οτιδήποτε κάνει ο browser αυτό, να παρακολουθεί από το σημείο που θα σου πω μέχρι το σημείο που θα σου πω και μετά να κάνει ανάλυση αυτών των πραγμάτων. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο tool για να βλέπει πού λαγκάρει κάτι, σε σχέση όμως με το browser, ποιο σχέση με τη σελίδα απαραίτητα. Και ακόμα γράφουν πολύ γι' αυτό. Τώρα, εγώ ας προχωρήσω, ξέρω εγώ, στα δεξιά, ας ξαναφορτώσω τη σελίδα, okay, και αν πατήσω stop το profiling, τότε κάνει analyze όλη αυτή τη διαδικασία και εδώ πέρα μπορώ να δω αναλυτικά τι έχει γίνει σε κάθε σημείο. Δηλαδή ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν σε αυτό το σημείο, το sample page αυτό, που ήταν μάλλον το φόρτωμα της σελίδας. Και ποια πράγματα αργούν, έτσι. Μπορώ να δω αναλυτικά gecko events, που είναι τα events του τέτοιου, fire, ok, tick, direct paint. Αυτά είναι όλα τα πράγματα που κάλεσε το rendering engine στον εαυτό του για να φορτώσει τη σελίδα. Οπότε μπορώ να δω αναλυτικά τι κόστησε αυτό το πράγμα στο browser. Κυρίως όμως θα το χρησιμοποιούν για να κάνουν debug πράγματα που αφορούν τον browser και όχι τη σελίδα. Έτσι. Το πάνω πάλι δουλεύει αυτό το πράγμα και είναι expected να τελειώσει για να είναι ακόμη πιο κατανοητό και αυτή τη στιγμή βγάζει άπειρα αντικείμενα. Απλά θα μας αφήσουν να το κάνουν σωστά, ξέρω εγώ, μέχρι τον επόμενο μήνα. Θα δούμε τώρα πώς θα βγει αυτό. Θα είναι ενδιαφέρον. Και τρία τελευταία αντικειμενάκια τα οποία υπάρχουν στα Web Developer Tools είναι το νούμερο ένα που είναι το 3D View. Αυτό όταν είχε γίνει LAN, όλοι λέγανε ότι είναι για την ποζεριά. Πρέπει να δείξει για ποιο λόγο να βλέπει τη διάσταση με σελίδα και τι σημαίνει αυτό.
αλλά στο Firefox είναι ένα πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Τώρα εδώ πέρα μπορεί να μην έχει πολύ αξία, αλλά πάμε στο δικό μου, στη δικιά μας σελίδα για να καταλάβουμε ποιο λόγο έχει αξία. Λοιπόν, το τρισδιάστατο view είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνει το ένα element πάνω στο άλλο στην HTML. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ αν κάνω τώρα εδώ πέρα πλάγιο view, μπορώ να δω ότι αυτό εδώ πέρα το element, που είναι το photos, είναι πάνω σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο ήταν ένα A, το οποίο είναι πάνω σε ένα LI, το οποίο είναι πάνω σε ένα UI, το οποίο είναι πάνω σε ένα div, και όλα αυτά εμφανίζονται τρισδιάστατα στον χώρο. Και από πείτε εντάξει, για ποιο λόγο το κάνω αυτό το πράγμα. Ο λόγος για να το κάνεις αυτό το πράγμα είναι για να δεις τι άλλα έχουν τη σελίδα. Όταν πάω εγώ πιο κάτω, υπάρχει περίπτωση μερικά πράγματα να κρύβονται. Πόσο πιο κάτω, Νίκο. Okay. Υπάρχει περίπτωση. Ναι, αυτό σε αυτό πάω τώρα, αλλά τέλει ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν περίπτωση πράγματα να κρύβονται από άλλα έλεγχα τα οποία βρίσκονται στο πάνω του. Οπότε μπορεί να κάνει debug και να δει αν κάτι κρύβεται κάτι από κάποιο άλλο ή αν βρίσκεται σε λάθος θέση βάσει του τρισδιάστατου αντικειμένου. Ή αν κάποιο δεν είναι μέσα στην. Το view τη σελίδα σου, όπως θα δούμε τώρα εδώ πιο κάτω. Είναι πάνω και αριστερά. Είναι σε άλλη σελίδα, δεν είναι. Είναι πάνω και αριστερά. Είναι απλά είναι τέτοιο. Απλά δεν έχω παράδειγμα. Μπορείς να κάνεις κρόπι. Ναι, ρε, θα το δω αριστερά ή τα εγώ. Δεν το πάρει. Δεν το πάρει. Πάρτος, η λογική είναι ότι υπάρχει περίπτωση να κρύβονται. Α, θα το δούμε στο τέτοιο ρε, εσύ. Κάτσε. Ας το δείξω αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον που μπορεί να καταλάβει κάποιος. Μα και εσείς δεν έχετε φτιάξει τόσο καλά. Έλατε. Λοιπόν, αυτό είναι μια σελίδα. Αν βάλω το 3D view, μπορώ να δω. Θα δω το πιο κρύβονται. Καλά. Okay. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο έχει φορτώσει, τα βλέπετε τα tiles του, αυτά είναι αυτό εδώ και αυτό είναι tiles του χάρτη. Τα οποία έχουν φορτώσει πάνω από άλλα αντικείμενα τα οποία φαίνονται μεν επειδή έχω κάνει crop το χάρτη εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν στην HTML. Έτσι. Και αυτό είναι σοβαρό για να καταλάβω πού έχει φορτώσει αυτό το πράγμα και αν κάνω πάρ, τι θα δω κτλ. Και ό,τι κρύβει άλλα αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να φαίνονται κανονικά από κάτω. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε ένα λίγο και όχι την κουδεριά. Αυτό λοιπόν είναι το 3D view. Μετά υπάρχει το Scratchpad, το οποίο γράφει JavaScript με τελείς κατευθείαν. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει και στο web console, αλλά αν θέλει να κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή declaration of function με δικές κλπ. Και να το δει μεγάλα μαζί, μπορεί να το κάνει στο Scratchpad κατευθείαν, να το αποθηκεύσει ή να κάνει import JavaScript και να το τρέξει πάνω στη σελίδα σου. Το Scratchpad είναι απλά αυτό που λέει Scratchpad για JavaScript, τίποτα άλλο. Και τέλος βέβαια το responsive mode, το οποίο είναι ένα υπερβολικά χρήσιμο εργαλείο. Πάμε να το δούμε. Η σελίδα μας αυτή βέβαια δεν είναι σε responsive mode. Πάμε να το δούμε στο status hackerspace. Φτιάξαμε αυτό είναι ένα εργαλείο που φτιάξαμε με τον Νίκο και τον Χρήστο Μπαχαράκη για να βλέπουμε πόσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο hackerspace, πόσα DHCP έχει δώσει βάσει το σχέδιο στο server, ποια είναι τα επόμενα events, ποιο event γίνεται τώρα, ποια είναι τα tweets. Ένα πολύ απλό πράγμα για να μαζεύει 4-5 πληροφορίες. Τώρα, αν εγώ του σηκώσω με το responsive mode, είναι αυτό που σα έδειξα πριν, μπορώ να δω πώς εμφανίζεται σε διαφορετικά. Χωρίς να κάνω resize το παράθυρο του browser μου, έτσι και να παίζω με τέτοια πράγματα, κάνω resize τα δεδομένα μέσα σε ένα tab. Οπότε μπορώ να δω συγκεκριμένα. Και το ωραίο είναι ότι έχει έτοιμα κάποιες διαστάσεις από κάποιες τυπικές. Τυπικά dimensions για διάφορους browser, για διάφορα κινητά κτλ. Με το πιο μικρό που μπορεί να είναι το 320x480, πιο μικρό από αυτό δεν θα βρείτε εύκολα πλέον, έτσι. Που είναι σε φτηνά, ξέρω, Android κινητά. Οπότε το κάνω rotate και να δω πώς εμφανίζεται η σελίδα μου. Οπότε για να παίζω γρήγορα με responsive view και να βλέπω πώς φαίνεται κάτι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο το responsive view. Αυτά για τα. Αυτά είναι το software. Responsive πρακτικά σημαίνει ότι η σελίδα μας είναι responsive σε οποιοδήποτε font factor, οποιοδήποτε ανάλυση. Δηλαδή αυτή η λογική που πιθανόν έχετε δει, ότι έχουμε ένα site που είναι desktop και ένα site που είναι mobile, θεωρείται λίγο ξεκαλυμμένη πια. Δηλαδή το ίδιο το site, ένα site, το ίδιο το site, πρέπει να κάνει response ανάλογα με την ανάλυση που έχουμε. Γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει τη δυνατότητα να ξαναφορτώσει σελίδα. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε ένα tablet και θες διαφορετικά να φαίνει τη σελίδα όταν είσαι σε landscape και διαφορετικά σε portrait. Τι έχει μικρότερο μέρο. Προφανώ δεν θα πει και εσύ να ξαναφορτώσει το απλό τη σελίδα για να πάει στο mobile. Θα πρέπει το site σου να το έχει προβλέψει αυτό για να είναι response. Με τι εικόνε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
Ανάλογα πώς έχει φορτώσει. Υπάρχει ότι στο box το πριν της εικόνας να κάνει resize και αυτό που όταν γίνεται resize και η εικόνα. Ή αλλιώς μπορεί να κάνει το εξής, ότι πλέον υπάρχει τρόπος να φορτώσεις την εικόνα σου έτσι όπως την κάνει την κλειάρι με το image. Να τη πει ότι θέλω να είναι αυτό το source για αυτή τη διάσταση, αυτό το source για αυτή τη διάσταση και το τρίτο source για την άλλη διάσταση. Οπότε ο browser σου, όποια διάσταση είναι κοντότερη, κάνει render το source αυτό το οποίο του έχει δώσει. Που είναι ενδιαφέρον για την response view. Δεν ανεβάζει όμω διαφορετικέ διαστάσει, απλά το κάνει μόνο του. Όχι, μπορεί να ανεβάσει διαφορετικέ διαστάσει. Γιατί μπορεί να θε πραγματικά να φαίνεται. Γιατί το resizing που κάνει ο browser είναι by cubic, πώ λέγεται το resizing, το τυπικό εμπαθό που γίνεται σε εικόνε. Εσύ μπορεί να θε όμω να μην. Δηλαδή, αν πάρει, ξέρω εγώ, ένα. Πώ να το πούμε τώρα. Ένα πολύ πολύ πιο κολόγκο του Hacker Space. Δεν είναι πολύ πιο καθόλου. Κάποιο άλλο. Α, το Firefox. Το λίγο του Firefox. Το οποίο είναι υπερβολικά πολύ πιο καρπέμπι, σαν λόγο με gradients κτλ. Αν το κάνει resize, πιθανώ να φαίνεται μια μουτζούρα με χρώματα. Αλλά εσύ μπορεί να αφήσει εκεί πέρα να δείξει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή το resize δεν σημαίνει ότι δείχνει απλά. Μπορεί να έχει ένα γραφικό το οποίο να είναι το. Πώ κάνει κάποια γραμμέ, ένα barcode, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Με γραμμέ, ναι, το bycubic, τα γραμμέ όλα. Μπορεί να έχει ένα γραφικό το οποίο είναι μπάτι, ξέρω εγώ, πάντα να κάνει login, λέω ένα παράδειγμα. Το οποίο όμω όταν είναι στο κινητό δεν θε να έχει και το λεκτικό login, θε να είναι μόνο το εικονίδιο. Δηλαδή μπορεί να κάνει και πράγμα το πιάνο. Και αυτό απλά το δίνει στο διαφορετικό source. Δίνει διαφορετικό source, παίρνω. Υπάρχει μια κουβέντα εκεί πέρα για το αν κάποιο είναι σωστό σαν πρακτική και αν θα έπρεπε να κάνει private το responsive σε σχέση με το box και όχι το image. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα βέβαια στο πώ κάνει responsive design, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να το κάνει. Αν όντω αξίζει, δηλαδή το resizing πρέπει να δείξει κάτι διαφορετικό κάτω. Αν όχι, άσε τον browser να κάνει resize όπω νομίζει την εικόνα. Αυτό για το web development tools και κάποια βασικά ρότα. Θα συνεχίσει με τα. Ναι, απλά ένα κάτι νομίζω βασικό που δεν είπαμε είναι ότι στις classes που βάζουμε στα tags μπορεί να έχουμε πολλαπλά classes. Ώστε να κάνουμε. Α, ναι. Το ID είναι μοναδικό. Τα classes μπορεί να είναι πολλαπλά και τα βάζουμε απλά με κενό. Δηλαδή, αν βάλω εδώ πέρα blue και big. Sorry. Blue και big. Και στο αυτό εδώ πέρα εμφανίσω άλλο ένα πράγμα το οποίο το ονομάζω big. Και του δώσω ότι να κάνει override το text size και να είναι. Size και να είναι γύρω από 100 pixel, όχι EM, τεράστια θα βγει. 30 EM. Α, ναι, τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί ξέρετε τι είναι. Είναι ενδιαφέρον εδώ. Να το δούμε, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι κάνει private το ID παρά το class. Ναι, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ότι εγώ του έχω πει βάσει του class του να γίνει font size 30, αλλά του έχω πει βάσει του ID του να έχει font size 30. Το ID κάνει prevail του. Και περνάει και κάνει override το ότι όχι το class. Και η λογική γι' αυτό είναι η εξής. Ότι η class μπορεί να αναφέρεται σε πολλά αντικείμενα. Ενώ το ID είσαι πολύ specific για ποιο δεδομένο θέλει. Οπότε το browser θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει. Αυτό φαίνεται να έχει στο spec. Αλλά μπορώ να το. Ελά. Φαίνεται να έχει στο inspect αυτό. Το τι κάνει override. Α, ναι, στο inspect. Αν πάω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, θα δείτε ότι εδώ βλέπετε. Πρώτα θα πάρει. Πρώτα θα πάρει ό,τι υπάρχει inline, δεν υπάρχει τίποτα OK, πάνω στην HTML δηλαδή. Μετά θα πάρει ποιο είναι το ID του και μετά παίρνει ποιο είναι το big και βλέπετε ότι είναι striked out, έτσι, την class. Γιατί θεωρεί ότι το έχει κάνει εδώ ξανά defined. Τώρα βέβαια υπάρχει τρόπος να κάνεις override αυτό. Αν γράψεις εδώ important, τότε θα παίξει. Έτσι, γιατί αυτά τα δύο βρίσκονται στο ίδιο level, δηλαδή αναφέρονται πάνω στο ίδιο αντικείμενο και το ένα κάνει override το άλλο. Βλέπετε αυτό το τεράστιο που έχω προστώσει. Αλλά το important γενικά είναι κακό πράκτη, να το αποφεύγετε. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν παίζει πράγμα. Εύκολα. Οκ, αυτό είναι πολύ απλό. Τώρα, η δομή του σημερινού workshop είναι λίγο φάση on the fly. Δηλαδή, εμείς σκεφτήκαμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι ξέρετε και τι δεν ξέρετε. Και δεν ξέρουμε για εμείς τα δικαιώματα, να νομίζετε. Αλλά χωρίς τα καλά, δηλαδή, αν πιστεύω ότι αυτά είναι πάρα πολύ απλά, να πάμε σε κάτι άλλο ερωτηματικό. Ή αν αυτά είναι. Ξέρω, θέλετε να κάνουμε dive in σε αυτά. Γιατί βλέπω ότι έχετε. Από ό,τι βλέπω, φάτσε και ξέρω κόσμο, υπάρχουν πολύ διαφορετικά στάτους εδώ πέρα. Οπότε δεν θέλω ούτε να.
Θέλω να μιλήσει κάποιο, α πούμε. Ότι μετά θα έχω ξαναδεί ποτέ μου. Ή τι μαλακίε είναι αυτέ, θα έχω ξαναδεί και θα κάνει και λάθο. Εγώ είμαι τελείω άσχετο. Οκ, αμό, πολύ καλό. Είναι τελείω τυχιώδη, αλλά είναι λίγο έτσι. Κάποια είναι βαθιά, κάποια είναι τελείω τυχιώδη. Δηλαδή, να συζητάμε για το debugger και στην άλλη να συζητάμε για το blue στο CSS, δεν έχει νόημα για αυτόν που. Ισχύει, απλά φαντάζομαι ότι υπάρχει η λογική ότι. Εξαιρώ η λογική του debugger, αν είσαι προγραμματιστή. Την ξέρεις. Ναι, από ότι δεν βοηθάς αυτόν που μπορεί να βοηθεί, γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να βοηθήσω. Όταν εσύ λες ότι δεν θα εννοείς γενικά εγώ. Εγώ είμαι και να αποκτήσω μια πρώτη επαφή με αυτά τα πράγματα. Fair enough, οκ. Σου φαίνεται ok μέχρι τώρα δηλαδή, πραγματικά. Κάτι. Ωραία. Πάμε και λίγο hands-on μετά που θέλετε να κάτσετε. Θα είμαστε με το βράδυ εμείς εδώ πέρα, οπότε μπορούμε να πούμε πρακτικά. Θα είναι λίγο rapid το event, τα ξέρω θα κάνουμε καλά. Ωραία. Νίκο, θέλω να προχωρήσουμε τα framework, θα δείξει λίγο κριτή. Θα το πάμε σε λίγο βήμα. Να δούμε τα αρνητικά. Από εκεί για πριν. Η CSS έχει το δικαίωμα να κάνει το εξής. Μπορείς εσύ να ρωτήσεις τη CSS, να βάλεις τη CSS να ρωτάει προς τον browser, προθέτουμε να πω έτσι, ότι ποιο. Σε πού γίνομαι display αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και δηλαδή ποιο είναι το medium μου. Αυτό είναι χρήσιμο για το που κάνεις target πράγματα. Εσύ μπορείς να θες παραδείγματος χάρη όταν πάει να εκτυπωθεί αυτό το πράγμα, να μην εμφανίζεται τόσο μεγάλο εξωτερικό κύκλο, να εμφανίζονται αλλιώς ή με διαφορετικό font ή να μην εμφανίζονται καθόλου κάτι όταν πάει εκτυπωθεί. Ή ξέρω εγώ σε ένα screen size το οποίο είναι κάποιο συγκεκριμένο, να μην θες να εμφανίζεται ξέρω εγώ, κάτι από αυτό που κάνεις εσύ ή να εμφανίζεται διαφορετικά. Αυτό το media queries λοιπόν που λέμε τα χρησιμοποιείς υπερβολικά πολύ στο responsive design. Δηλαδή, θέλεις εσύ όταν μικρύνεις σελίδα σου να κάνει διαφορετικά πράγματα και να εμφανίζονται διαφορετικοί τίτλοι κτλ. Ας το δούμε λίγο αυτό το πώς είναι το render αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ πέρα το status, έτσι. Βλέπετε το 21 εδώ πέρα, σαν νούμερο αυτός που έχει hackers, έχει το ίδιο μέγεθος με το hackers in space κτλ. Αν πάω σε responsive design όμως και το μικρύνω, βλέπετε ότι το 21 ξαφνικά έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο και το άλλο έχει παραμείνει μικρό. Έτσι, αυτό το κάναμε επίτηδες για να φαίνεται όμορφο πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλάζει CSS όταν δέχουν. Έλα. Αλλάζει το CSS, παίρνει από άλλο CSS. Είναι το ίδιο CSS, απλά τα rules του CSS μέσα έχουν στο συγκεκριμένο περίπτωση media query, το οποίο λέει ότι αν το screen size είναι μικρότερο από τάδε, κάνει απλά αυτό το rules. Θα το δείξει έτσι λογικά. Ναι, αυτό θα δείξουμε. Ναι, μπορεί να γίνει και media size είναι αυτό. Ναι, τελείως διαφορετικό CSS. Το mobile CSS, ας πούμε. Εδώ λοιπόν, βλέπετε ότι. Ναι, τέλος πάντων δεν φαίνεται καλά. Το γράψω στον κώδικα μου να το δούμε. Βλέπετε ότι έχει γίνει activate και το rule το οποίο αναφέρει εδώ πέρα είναι ότι είναι παπάκι media. Ότι το media για ποιο media μιλάμε, only screen, ότι για την οθόνη θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το max width αυτού του rule του οποίου θα σου δώσω να είναι 767 pixels. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι μικρότερο από width τη οθόνη 767 σε pixel, το οποίο είναι κάτι που χρησιμοποιούν τελευταία αρκετά grids, να γίνεται render, να ακολουθούνται τα εξής rules και όχι τα rules τα οποία έχουν οριστεί απ' έξω. Οπότε αν εγώ πάω να το γράψω αυτό το πράγμα εδώ, θα ήταν παπάκι media. και να βάλω πόσο να βάλω. Εντάξει, αυτά το βάλω και εγώ. Pixel. Και οπότε οτιδήποτε βάλω εδώ μέσα τώρα θα γίνει απλά ή μόνο όταν το μέγεθος πέσει κάτω από τα 767 pixel. Εντάξει. Και στην προκειμένη περίπτωση φέρω το font size να αλλάζει και να γίνεται πολύ μικρό, να γίνεται 10 pixel. Ξέρω εγώ. Όχι, πιάνω πράγματα σου. Συγγνώμη, εδώ πέρα πρέπει να βάλεις. Δεν μπορεί να βάλεις διευθυντικά. Πρέπει να βάλεις πάλι selectors, έτσι. Ήταν λάθος εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση εννοώ με το big. Στην ουσία έχει μέσα κάνει κάτι override ό,τι έχει γράψει πάνω. Ό,τι έχει κάνει πάνω, ναι, όταν να κάνει θα λειτουργήσει όταν ισχύουν οι συνθήκες του media query. Οπότε εδώ. Οκ. Και αν πάω και γίνει μικρότερο. Τι κάνει, το big. Το έχουμε βάλει το big. Το print δεν είναι important. Ναι, απλά δεν είναι important πλέον. Αλλά δεν πειράζει, το κάνουμε αλλιώς αυτό. Το κάνουμε δεδομένο. Okay. Το βλέπετε ξαφνικά μικραίνει από κάποιο σημείο και μετά μικραίνει αυτό ή μπορώ να βάλω εδώ το... Πολύ
όλα αυτά δηλαδή αναλαμβάνει η μηχανή του Firefox να το κάνει, του browser. Ναι, ο render, σε πάντα. Background color να είναι yellow. Οκ, οπότε είναι γέλο στα κάτω από 767, ενώ είναι κανονικό στο μικρότερο. Εντάξει. Οπότε τα μικρά είναι φόνοι θεωρείτε ότι έχουν important αυτόματα αυτά. Αυτά έτσι και έως αυτό είναι ο browser, θα δέσει στην άκρη. Αν δει ότι οι συνθήκες οι οποίες αναφέρουν γίνονται met, τότε κάνει apply το rules αυτά πάνω στο elements. Άσχετα με το τι είναι τα υπόλοιπα, δηλαδή αν είναι class, αν είναι ID. Παίρνει το ID του class, το... Απλά σβήνει τα πράγματα που είναι ήδη το κλειδί σου και κάνει override με αυτά που έχει δώσει εκεί μέσα. Συνεχίζει δηλαδή να έχει τα ίδια, δηλαδή πρόσκειται τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Αν δηλαδή, το border δεν χρειάζεται να το ξανακάνω τι φάνει εδώ μέσα, ναι. Το θεωρεί ότι το κάνει ότι λειτουργεί. Απλά ό,τι βλέπει ότι υπάρχει εδώ μέσα, αν υπάρχει και έξω, το κάνει override. Ναι. Δηλαδή κάνει merge αυτά των δύο rules σημαντικότητα. Οπότε δεν χρειάζεται να ξανακάνει declare τα πάντα, μόνο αυτά που θα αλλάξουν. Ναι. Αυτό για τα media only, για το media queries. Τώρα μπορούμε να βάλουμε ξέρω, ένα κλασικό το οποίο είναι λίγο. Είναι λίγο τρολιά που παίζει πολύ τελευταία. Είναι το media print και κάνει όλη την HTML, ξέρω εγώ, ή το body σου. Είναι αυτό. Το οποίο είναι λίγο τρολιά και είναι βάση ακτιβισμός για να μην τυπώνει ο κόσμος. Οπότε όταν πάει κάποιος που πάει να τυπώσει, αυτό θα του βγάλει να του βγάλει το αντιπώσει, οπότε σε φάση να μην καταγνώσει χαρτί. Ξέρεις, είμαι λίγο τρολιά. Καταλαβαίνετε τι κάνει αυτό, έτσι. Του λες εγώ ότι αν το πριν την, ότι ο πάλι εκτύπωσε αυτό το πράγμα, τότε όλο το body να γίνει display non, να μην εμφανιστεί. Οπότε μπορούμε να το δούμε και όλα αυτά εδώ πέρα. Display μπορείς να κόψεις συγκεκριμένα, ρε, δηλαδή. Έλα. Ναι, να κρύβεις και τέτοια. Οπότε τώρα αυτό θα βγει αποτέλεσμα. Και άμα κάνεις πριν την προγγή, ας πούμε. Πριν την προγγή. Ναι, μάλλον θα το βάλει. Πού είναι το πριν την προγγή. Δεν ξέρω πώς παίζει το πριν την προγγή. Δεν είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό το άλλο πριν την προγγή. Ναι. Τι έχω κάνει λάθος. Μόνο πριν. Για το ΕΚ. Καθαρό, πας δεν υπάρχει τίποτα. Με το χαρτί το χαλάσει λίγο. Ναι. Αυτό θα το λιτώσεις, ναι. Το είναι το πράγμα. Αλλά, ναι. Anyway. Κάπως έτσι αυτά. Γιατί άλλα μιλιάζει. Είναι πολύ καλό με την έννοια ότι σε δύο πούμε, που λες. Ειδικά στο responsive, γιατί υπάρχουν πράγματα που σε mobile μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι τόσο σημαντικά. Αυτό είναι, ναι, δηλαδή μπορεί να κόψεις το ένα δύο. Γιατί πώς το χρησιμοποιείς, display και... Για ποιο λόγο. Display να, ας πούμε, θα κρύψεις. Αν θες να κρύψεις, display να. Αν θες να κρύψεις το ένα δύο από τα δύο, ας πούμε. Αν θες να κρύψεις το ένα δύο από τα δύο, έχεις ID έτσι κι αλλιώς. Αν πρέπει να κλείσουμε το footer, εδώ πέρα θα πρέπει να είμαι... Footer... Α, οκ, οκ, οπότε παίζεις αυτό. Το οποίο είναι αρκετά σύνδεση, δηλαδή αν σου πει πολύ πλοκό ένα site, σε mobile σύνδεση θα σε κρύβεις κάποια πράγματα, δεν τα θες. Κρύβεις ή να ενεργοποιείς κάποια. Έτσι, δηλαδή υπάρχει όσο όταν να κρύψεις κάτι, συνήθως είναι με τα navigation elements, ξέρω εγώ, έχεις πολλά άλλα navigation element και θες να τα κρύψεις αυτά και να κάνεις drop down menu. Οπότε κρύβεις την πραγματικότητα το ένα και κάνεις εδώ πέρα display να παίξει κάποιο element, το οποίο πριν δεν υπήρχε. Να ρωτήσω, το default display ποιο είναι? Το block αυτή τη στιγμή. Αναλόγω στο tag όμως, έτσι. Γιατί αν είναι πι, είναι line. Αν είναι σπάνι, είναι line. Αν είναι line. Το span είναι line. Το span είναι line. Το div είναι block. Το div είναι block. Ποια άλλα είναι. Τα καινούργια ξέρετε τι είναι, το section και λοιπά, όλα block είναι πλέον αυτά. Το article όμως. Και αυτό block είναι. Έχει υπάρχει το να, υπάρχει το block του line. Και για αυτά να πούμε ότι για documentation τέλος πάντων, για όσο ψάχνουμε, για reference μάλλον, υπάρχει το W3C Schools, το οποίο είναι πολύ καλό εργαλείο. Καλά, δεν ρυθμίζω το developer.org. Εντάξει, είχαμε για εσάς. Οκ, τώρα πάμε να δούμε λίγο επειδή αυτά καταλαβαίνετε ότι από κάποιο σημείο και μετά
το complexity ενός site το οποίο μπορεί να φτιάχνεις είναι ότι θα πρέπει να φτιάχνεις από την αρχή όλα τα media queries αυτά, σωστά, τι θα κρύβεται και πού, και απέναντι να βάλεις και grid σύστημα για πόβιο πολύ αυτά τα πράγματα και γενικά γίνεται ένας χαμός από τα μισό και μετά έτσι. Δηλαδή αυτό για πέντε σελίδες να γράψεις μόνο σου, ok, είναι πειράζει πράγματα. Αλλά πλέον επειδή τα site φτιάχνουν τεράστια και θέλουμε να σε εκμεριώσουν κτλ. Χρησιμοποιούμε frameworks. Τα frameworks κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δηλαδή χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια πράγματα, CSS και ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Απλά δίνουν έτοιμες κλάσεις για να κάνουν πράγματα πιο γρήγορα. Εντάξει. Οπότε υπάρχουν έτοιμες κλάσεις του στυλ show on mobile, το οποίο κάνει στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα έτσι. Δηλαδή είναι ένα παπάκι media, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Ή ξέρω εγώ, hide on desktop ή οτιδήποτε άλλο. Και μπορείτε να παίξετε εκεί πέρα αυτά τα πράγματα. Ένα από αυτά τα frameworks θα μας δείξει σήμερα ο Νίκος, είναι το λεγόμενο Foundation από τη Zerb. Είναι η εταιρεία που φτιάχνει ίδια πράγματα. Υπάρχουν πολλά framework εκεί πέρα έξω. Άλλα είναι σχετικά minimal, άλλα είναι περιβολικά full όπως το Foundation. Ένα minimal, ας πούμε, είναι το Less Grid Framework. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το Bootstrap, ας πούμε, το Twitter. Το Bootstrap είναι το Twitter. Το οποίο μάλλον είναι το πιο intrusive από όλα. Την τότε λέμε intrusive εννοούμε ότι σε κατευθύνει προς μια συγκεκριμένη δομή των δεδομένων σου και μια συγκεκριμένη οπτική εμφάνιση. Ενώ το Foundation έχει πολύ περισσότερα πράγματα, το οποίο μπορεί να συνδυάσει διαφορετικά και να βγάλει διαφορετικά δεδομένα. Το Less, ας πούμε, πολύ λιγότερο από το Less. Το λέγεται και Less, μάλλον. Αυτά. CSS framework, εννοείται. Αυτό είναι content framework. Τι είναι CSS framework? Όχι, εγώ προτείνω έχει libraries, υποτίθεται CSS libraries ή έχει. Έχει έτοιμες κλάσεις, έτοιμα δεδομένα και έτοιμα και UI elements πολλές φορές. Δηλαδή έτοιμα ξέρω εγώ κουμπιά, πώς εμφανίζονται, navbars, βρέθηκα μέσα κλπ. Και πάλι τα καλείς με κλάσεις βέβαια κλπ. Αλλά είναι, τα έχει έτοιμα από πίσω αυτά τα πράγματα. Και JavaScript πολύ έτοιμα. Σε πολλά πράγματα βέβαια. Αυτά για αυτό το πράγμα. Και τα βλέπουμε και στην πορεία, έτσι, ό,τι κοιτάτε. Το κάνουμε με ζήτημα, δεν μπορεί να χρειαστεί. Κυρία, έτσι. Πάντως, ένα σχόλιο εδώ, επειδή αυτά τα πράγματα, δηλαδή, εντάξει, όσα και εκεί μαθήματα να κάνουμε εδώ πέρα, και εντάξει, δεν το βλέπουμε σε μια βαθμή μαθήματα, βλέπουμε λίγο να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, παιδί. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι κάτι την παλεύεται καλύτερα, κράτησα σας βιβλίο, ελάτε πάνω να μιλήσετε εσείς εδώ πέρα πράγματα ή να παρεμβείτε κτλ. Γιατί, εντάξει, και εμείς αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε ενώ τα δουλεύουμε. Δηλαδή, κάνουμε project και βγαίνουν πράγματα. Μαθαίνεις. Μαθαίνεις τόσα πολλά. Έχεις τόσα πολλά που δεν είναι δυνατό να. Εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και τα κάνουμε έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατό να τα πεις ούτε σε μια μέρα και ούτε δυνατό να τα ξέρεις κιόλα όλα. Θέλουμε δηλαδή μορφή των workshop αυτών που κάνουμε να μην είναι μαθήματα αυτό ακριβώς, να είναι workshop. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα καλό framework την άλλη φορά να έρθει να δει και ξέρω εγώ που κάνει πέντε πράγματα, ας έρθει να το δείξει. Εμείς έχουμε αρκετό υλικό για πράγματα που έχουμε κάνει ήδη, ας πούμε, που μπορούμε να δείξουμε, οπότε μπορούμε να τραβήξουμε δύο-τρία workshop ακόμα. Αλλά και εσείς ό,τι θέλετε και έχετε δει, ή κάποιες ερωτήσεις, ξέρω εγώ, αν είστε από άλλο κόσμο, graphic design κλπ. Και θέλετε να δείτε πώς θα κάνετε εύκολα πράγματα κλπ. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε από εκείνη την πλευρά. Εγώ είχα μια ερώτηση πριν και μου είπαν τα παιδιά εδώ πέρα ότι όλα αυτά που γράψαμε υπάρχουν πρόβλημα αν τα ανοίξεις από διαφορετικό browser για παράδειγμα Safari. Σε αυτά που γράψαμε τώρα, όχι. Γενικά πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν. Το CSS3 είναι ένα δεδομένο specification το οποίο υπάρχει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι implemented 100% σε κανένα browser. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια edgy περιπτώσεις, κάποιες περίεργες περιατάξεις κτλ. Τα οποία για να παίξουν πιθανώς να χρειάζονται vendor specific attributes. Που είναι δηλαδή αντί να γράψεις ξέρω εγώ radius, border radius κάτι, να γράφεις MOZ border radius ή ξέρω εγώ για το WebKit είναι. WebKit border radius κάτι, ξέρω εγώ. Τα οποία όμως σου κάνουν πιο πολύ λίγο τον κώδικα και πρέπει να προσέξεις ποιο είναι το compatibility. Για να δεις ποιο είναι το compatibility σε συγκεκριμένα attributes, μπορείς να πας σε site όπως το Mozilla Developer Network, το οποίο για συγκεκριμένο attribute πήγαινε σε κάποιο attribute, τρέχει στο border radius, ξέρω εγώ λίγο πριν. Να ψάξω. Ναι, να ψάξω το border radius. Μπορείς εκεί πέρα να δεις ποιο είναι, υπάρχει compatibility table. Οπότε βλέπεις που είναι. Αν πας πιο κάτω. Τι άλλο. Οκ, εδώ. Αυτό. Αυτό είναι το browser compatibility table. Το οποίο σου λέει ρε παιδάκι μου ότι το basic support χωρίς elliptical borders ή 4 πάλι για γραφή κλπ. Υπάρχει σε Firefox από τον 4 και μετά, σε Chrome από τον 4 και μετά, στο Explorer 9, στο 10. Οπότε βλέπεις τι παίζει. Και σε μερικές περιπτώσεις σου λέει ότι αν θες να παίξεις παραδείγματος χάρη στο Chrome 02, αλλά δεν θες, αλλά λέμε τώρα, πρέπει να βάλεις μπροστά το WebKit. Οπότε μπορείς να δεις τα compatibility tables τι παίζει πού.
Και mobile. Για όλα τα attribute. Α, και για τους mobile browser, ναι. Ναι, βλέπετε όπως φαίνεται το Android browser, ακόμα και στην έκδοση που βρίσκεται, για ένα εξωτερικό, πάλι χρειάζεται το WebKit. Παράδειγμα, για να τα βρω εξωτερικό. Και κάτι το οποίο παίζει από το Firefox 1. Πρέπει να φύγει ο Safari 3.2, ναι. Anyway, η mobile browser ακόμα βρίσκεται πίσω, γι' αυτό βάζετε Firefox for Android. Ήταν σαν πλέον εκείνηση. Μια ερώτηση. Δείξατε μονάδες μέτρησης pixel. Υπάρχουν και percentages. Τι διαφορά? Το percentage είναι βάση από την οθόνη σου. Είναι good code practice να χρησιμοποιήσεις. Ανάλογα τι θες να κάνεις. Σε μερικές περιπτώσεις ναι, είναι πάρα πολύ καλό code practice, γιατί κάνουν πράγματα resize ανάλογα με το τι κάνει ο browser σου. Αυτό ναι, αλλά όχι απαραίτητα πάντα. Λέει όπως το text να είναι percentage είναι ζήτημα. Δεν θες να είναι text percentage. Στις περισσότερες περιπτώσεις θες να είναι λογοτυπόγραφη. Είναι ανάλογα δηλαδή το content που δίνει. Είναι ανάλογα το που κάνεις απλά το όλο αυτό. Το όλο αυτό. Το button που θα θες να γίνει τώρα στο άμα ανοίξει η οθόνη. Το button θα θες πιθανό να είναι fixed. Άλλες περιπτώσεις μπορεί να θες να είναι ανάλογα τι θες να κάνεις. Ας πούμε, είναι relative. Αν έχεις ένα site το οποίο είναι centered, τώρα δεν φαίνεται και να είσαι το protector. Αλλά αν η ανάλυση μας τώρα ήταν 2048, ας πούμε, θα ήθελες το site να παραμείνει centered, θα θέλεις να κάνει expand, οπότε άμα θέλεις να κάνει expand, θα το βάζεις 90%, ας πούμε. Δηλαδή να είναι πάντα στο 90% οποιαδήποτε ανάλυση, ανάλογα τι θες να κάνεις. Το οποίο όμως μπορεί να μην φαίνονταν ωραίο σήμερα της ανάλυσης, θα ήταν ένα πράγμα. Με το συμμάχο. Αυτά που είπα πριν, απλά το Mozilla Developer Network, το γνωστό και ως MDN, που έχει γενικώς άπειρα πράγματα για τις τρεις αυτές τεχνολογίες και το W3 Consortium, το οποίο και αυτό έτσι είναι. Ακόμα αυτό για τους browsers σε κάθε εντολή για τις CSS, ειδικά νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Τα references είναι πολύ εξηγηματικά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα framework, αυτό ας πούμε εδώ είναι το LESS, το οποίο είναι αυτό που ανέφερε ο πιο ίσως λιγότερο intrusive, με την έννοια ότι απλά σου φτιάχνει ένα απλό grid για να σου δώσει να ξεκινήσει τέλος πάντων να μην ξεκινήσει από το μηδέν και σου δείχνει ας πούμε πρακτικά πως αυτό το grid που σου δίνει προσαρμόζεται ανάλογα το device και την ανάλυση που έχεις. Με αυτό βέβαια δεν θα ασχοληθούμε πολύ. Βέβαια το περίεργο είναι ότι υπάρχουν δύο LESS, οπότε μπορεί να την μπερδευτείτε λίγο. Για κάποιο λόγο υπάρχουν δύο ξεχωριστά πράγματα που λέγονται δύο LESS και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα το LESS Framework, το οποίο είναι ένα grid system κλπ. Και το ένα το οποίο γενικώς το χρησιμοποιούμε εδώ αρκετά εμείς για ευκολία είναι το LESS CSS, το οποίο είναι μόνο για CSS και απλά αυτό απλά θα το δείξω λίγο, δεν θα δείξω παράδειγμα κώδικα, απλά θα το δείξω μέσα από το site, το πώς σου δίνει κάποιες ευκολίες για να σε γλιτώσει από. Ναι, η CSS από μόνη της δεν είναι γλώσσα, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό για να φτιάξεις function, variables ή οτιδήποτε άλλο μορφωσή. Το less preprocessor της CSS σου δίνει το δικαίωμα αυτό, δηλαδή μπορεί να ορίσεις μεταβλητές, μπορεί να ορίσεις functions, μπορεί να ορίσεις, ξέρω εγώ, να πεις ότι από εδώ και πέρα το χρώμα τάδε το λέω Νίκος. Και οπότε μετά εσύ λες παπάκι Νίκος σε όλες τις μεταβλητές, που αλλάζεις μια φορά, αλλάζεις παντού. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει γενικά στο CSS, αλλά μπορείς να το κάνεις μέσα του less. CSS preprocessor. Πού είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τεράστια CSS αρχεία. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά ένα τεράστιο CSS αρχείο και rules set που έχει, να το κάνει 10 σελίδε ξέρω εγώ. Μόνο και μόνο που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι απίστευτο χρήσιμο. Αλλά πρώτα το δούμε σε επόμενο δοχείο, γιατί δεν ξέρω πιο. Απλά για το λέω να ξεχωρίσετε, γιατί τώρα δεν μπορεί να δύσκολο να γράψει τι διευθύνσει. Ελά. Server side. Όχι, είναι client side. Δηλαδή, τι γίνεται, εσύ φορτώνει. Άλλο πράγμα, εντάξει. Ναι. Εσύ φορτώνει, στο εύκολο παρτώσιμο το client side, εσύ φορτώνει ένα αρχείο JS το οποίο λέγεται less.js, το οποίο παίρνει τα αρχεία less και τα σερβίρει το browser στο CSS. Απλά τώρα για να σημειώσω που δεν σημαίνει τώρα τι διευθύνσει, απλά όταν θα το ψάξετε, αυτό θα το βρείτε σε άλλε framework και με το άλλο θα το βρείτε σε άλλε CSS. Για να ξέρει ποιε θα είναι. Αυτό είναι less CSS, γιατί δεν είναι full framework, είναι πολύ κύκλο πράγμα. Οπότε εδώ, συνοπτικά, απλά να πω αυτό που ανέφερε ο κύριος, τα variables, δηλαδή μπορούμε να ρίσουμε ένα χρώμα. Εδώ δείχνει αριστερά ουσιαστικά πώς το γράφουμε σε LESS και πώς τελικά γίνεται σε. Δεν φαίνεται πολύ καθαρό πώς θα το μαρκάρεις. Οπότε ορίζεται μια μεταβλητή που λέγεται color, τη βάζει ένα χρώμα και μετά χρησιμοποιεί με το παπάκι σαν να έχει μια μεταβλητή που λέγεται color. Έτσι, πολύ κλασικό πράγμα, ας πούμε, που
που κάνουμε συνήθως είναι όταν έχουμε ένα site και χρησιμοποιούμε μια παλέτα συγκεκριμένων χρωμάτων, τα ορίζουμε στην αρχή, λέμε ότι το κόκκινο μας ήταν αυτό το κόκκινο και όχι οποιοδήποτε κόκκινο, το μπλε ξέρω ήταν αυτό ανάλογα του χρωματισμού και μετά χρησιμοποιούμε παπάκι red, ας πούμε, παντού. Οπότε έχουμε το κόκκινο που θέλουμε παντού σε όλα τα elements, χωρίς να χρειάζεται να ρίχνουμε συνέχεια το hex. Έχει τα mix ins, όπου ουσιαστικά φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν συνάρτηση, δηλαδή του λέει μια συνάρτηση που λέγεται rounded corners, που παίρνει μεταβλητή radius, την ακτίνα δηλαδή, και το default είναι 5 π.χ. άμα το δώσουμε. Και φτιάχνει όλα αυτά τα πράγματα. Μα έχει βάλει και όλα τα compatibility. Ουσιαστικά μόνο το τελευταίο είναι αυτό που χρειάζεται, τα υπόλοιπα είναι για compatibility, Opera, Explorer, παλιού Firefox και WebKit. Και οπότε μετά πάει και χρησιμοποιεί απλά τελεία rounded corners ή τελεία rounded corners και παράμετρο 10 πίξελ. Και δείχνει εδώ δεξιά, δηλαδή πρακτικά πώς γίνεται το παλιό. Δηλαδή να γράφουμε συνεχώς τα borders συνέχεια, επειδή μπορούμε να χρησιμοποιούμε γενικώ τουργηλεμένα borders κτλ. Το γράφουμε μία φορά και το χρησιμοποιούμε έτοιμο στα υπόλοιπα. Έχει τα nested rules, τα οποία πρακτικά είναι ότι έχουμε ας πούμε ένα header, ένα H1, το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα properties, αλλά αυτό το H1 το θέλουμε μόνο όταν είναι μέσα σε ένα element που έχει ID header. Δεν το θέλουμε γενικώ, οπότε το κάνουμε nested. Γι' αυτό πρακτικά μετά ότι θα γίνει CSS, ουσιαστικά θα έχει βάλει ότι το header H1. Αυτός είναι ένας τρόπος στο CSS για να του πούμε ότι θέλουμε να ισχύουν και τα δύο για να κάνεις απλά αυτά τα rules. Είναι και αυτός ένας εύκολος τρόπος δηλαδή για να γλιτώσουμε κάποιο άμεσο κώδικα. Και πάει λέγοντας, έτσι και εδώ πάλι έχει μεταβλητές και πώς τις χρησιμοποιεί για συναντήσεις. Βλέπετε ας πούμε ότι μπορεί να κάνεις, έχει εδώ ας πούμε, έχει ορίσει ένα base color και το πολλαπλασιάζει επί 3 π.χ. και δουλεύει αυτά τα πράγματα. Το δείχνει δεξιά, δηλαδή το τι γίνει 3-3-3 από 1-1-1. Και απλά για να το χρησιμοποιήσουμε, το μόνο που κάνουμε είναι ότι στο CSS μας το βάζουμε τελεία less και του λέμε ότι είναι type αντί για style slash css που λέμε slash less. Οπότε να το κάνει capture. Οπότε με το που θα δει το style sheet less το JavaScript που έχουμε κάνει include. Αυτομάτως θα το κάνει render σε κανονικό JavaScript. Δηλαδή είναι ουσιαστικά δύο γραμμές στο head μας, ας πούμε, στο HTML και μετά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν. Ωραία. Ένα άλλο λοιπόν, τώρα πάμε ξανά λίγο στα frameworks. Ένα framework το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές είναι το Foundation, το οποίο καλύτερα να το ψάξετε, δεν ξέρω αν φαίνεται διεύθυνση, γιατί Foundation είναι γενικώς λέξη. Θα σας βγάλει τα άσκητα. Είναι foundation.zerb.com, Zerb λέγεται η εταιρεία που το αναπτύσσει. Και από ό,τι θυμάμαι, μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το Bootstrap του Twitter ήταν ένας πρώην employee της Zerb. Το οποίο πρακτικά μας δίνει έτσι ένα πολύ εύκολο τρόπο για ένα grid το οποίο είναι responsive κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται να γράψουμε τίποτα επιπλέον. Μάλλον πριν πάω στο documentation, να δείξω πρώτα το κάτι. Λοιπόν, ας πούμε πάμε στο download, έχει την επιλογή να το κάνουμε customize, όπου μπορούμε ας πούμε, να του επιλέξουμε κάποια βασικά πράγματα, δηλαδή ότι το grid μας θα έχει 12 στήλες ή και 4 στο mobile κλπ. Πόσο θέλουμε να είναι το max width, αυτό που είπα πριν, δηλαδή το status, π.χ. Όλο το width, όλη του site είναι νομίζω 940 γιατί χρησιμοποιεί foundation. Το οποίο γενικώς είναι μια πρακτική, 949-960 χρησιμοποιούμε συνήθως. Επιλέγουμε τα χρώματά μας, τα οποία θα είναι δηλαδή, άμα κάνουμε ένα link θα έχει αυτομάτως αυτό το χρώμα κτλ. Άμα κάνουμε κάποιο alert θα έχει κόκκινο και διάφορα άλλα μέσα που χρησιμοποιεί. Και αφού κάνουμε το customize που θέλουμε, μπορούμε να το πούμε να μας φτιάξει και το HTML που θα θέλει αυτά και μας δίνει απλά κάποιες επιλογές για ένα βασικό grid πάνω το οποίο θα χτίσουμε εμείς το δικό μας site. Ας πάρουμε για παράδειγμα, ίσως από τα πιο, έχει διάφορα βλέπετε, από τα πιο απλά grid, ουσιαστικά είναι το blog, το οποίο είναι header, content, ας πούμε, sidebar και footer. Το επιλέγουμε και πατάμε να μας κατεβάσει το custom build. Περιμένουμε άλλο λίγο. Ωραία, και μας δίνει λοιπόν ένα.
Το οποίο είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Μας έχει φτιάξει ήδη λοιπόν ένα. Έχει βάλει ήδη κάποια elements του, θα τα δούμε αυτά, του foundation, αλλά βλέπετε το βασικό του concept είναι ότι έχει ένα header, έχει ένα sidebar, έχει ένα main content το οποίο έχει πετάξει κάποια elements απλά για να το δούμε. Βλέπετε πώς είναι τα κουμπιά κτλ. Ουσιαστικά αυτά θα δείτε ότι δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, άμα βάλουμε σε κάποιο element ότι είναι class button, κατευθείαν θα γίνει έτσι. Και άμα βάλουμε και class small, medium ή large, ανάλογα φτιάχνουμε το μέγεθος του. Αν το πούμε ότι είναι alert, θα γίνει κόκκινο και πάει λέγοντας. Οπότε γενικώς καταλαβαίνω ότι γλιτώνουμε πολύ πράγματα. Έχει κάποια. Πετάω ουσιαστικά το footer, όπου έχει πετάξει ένα plugin που έχει έτοιμο το foundation για να κάνουμε sliders κλπ. Ή το reveal που είναι ένα πολύ ωραίο εργαλειάκι τέλος πάντων για να όταν έχουμε information που θέλουμε να δείξουμε στο χρήστη αντί να ανοίγουμε pop-up κτλ. Έχει το οποίο κατεβαίνει από κάνει αυτό το ωραίο transition τέλος πάντων, το οποίο είναι απλά ένα div που ήταν hidden και έγινε revealed. Γενικά ο plugins έχει παίζει υπάρχουν δηλαδή στο. Έχει κάποια, θα τα δείξω αναλυτικά. Έχει κάποια συγκεκριμένα απλά πριν τα δείξω, να δείξω λίγο τη δομή του της HTML. Δηλαδή αυτό είναι τα αρχεία αριστερά που κατεβάσαμε. Το βλέπω ήταν άλλο που κατεβάσαμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το βλέπω που κάνεις τώρα. Το βλέπω. Δεν το βλέπω. Το βλέπω και σε άλλο. Πόσο βλέπω. Α, ναι, έχεις δίκιο. Το index απλά μας δείχνει ένα overview, ας πούμε, όλων. Το blog είναι αυτό, έτσι, που είναι το sidebar και τα posts κτλ. Έχει ένα navigation panel κτλ. Αν ας πούμε αυτό το ανοίξω, βλέπετε ας πούμε αυτό το zip που κατέβασα, έχει το HTML, τα styles, JavaScript και image τα έχει. Το πιο μας διεξή τι είναι. Τι απλά σου λέει κάποια attributes. Για παράδειγμα. Το μεγάλο της με το robot DXT. Ναι. Το robot το ξέρω, το human δεν το ξέρει. Το human για human το robot. Είναι το credits. Ναι, ουσιαστικά το credits. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τα περνάω, κάνει include ουσιαστικά αυτά που πρέπει να κάνει σε JavaScript και να παίξει. Απλά η λογική είναι να δείξω πιο πολύ του πώς είναι δομημένο σε HTML καταρχήν το foundation. Ουσιαστικά αυτό που έδειξαμε στο customize που επιλέξαμε στο default, δηλαδή να έχει 12 ουσιαστικά στήλες το grid μας, αυτό που κάνει πρακτικά είναι ότι κάνουμε nest ουσιαστικά οτιδήποτε φτιάχνουμε μέσα σε div προφανώς, αλλά ξεκινάμε φτιάχνοντας ένα div το οποίο είναι class row, δηλαδή η πρώτη μας. Φανταστείτε ότι αυτό είναι το πράγμα τώρα, είναι το header ουσιαστικά έτσι. Είναι αυτό το πάνω, το όλο μαζί, να το πλέω κτλ. Ξεκινάει λοιπόν ορίζοντας αυτό ως class row, οπότε κατευθείαν ξέρει το foundation ότι αυτό θα πιάσει όλο το 940 που είπαμε που είναι το maximum width. Και από κάτω κάνει nest ένα class το οποίο λέγεται 12 columns. Η λογική λοιπόν είναι εδώ ότι χρησιμοποιούμε το class columns και του λέμε πόσα columns θέλει να πιάσει. Δηλαδή, άμα είναι 12 είναι το maximum, μπορεί να πούμε 6 columns να είναι το μισό, μπορεί να πούμε 5 columns κτλ. Εδώ ουσιαστικά έχει κάνει ένα 12 columns γιατί είναι το header θέλει να πιάσει όλο το εύρος. Φτιάχνει το UL navbar, το οποίο navbar είναι επίσης foundation element και φτιάχνει αυτόματα αυτό εδώ το navbar, χωρίς να χρειάζεται να γράψουμε τίποτα εδώ για γραμμικό δίκο πρακτικά. Και από κάτω που έχουμε το block απλά έχει ένα έτσι ένα κτλ. Αν πάμε πιο κάτω για να δούμε λίγο πώς γίνεται εδώ που είναι λίγο πιο πολύπλοκο που έχουμε το περιεχόμενο και το sidebar, θα δούμε ότι πάλι μετά πάει πιο κάτω. Ορίζουμε λοιπόν ένα καινούριο class row ακριβώς από κάτω και ορίζει ουσιαστικά ένα div μέσα το οποίο είναι 9 columns. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι που είναι το content είναι 9 columns, 9 στήλες. Άρα περισσότερο άλλες 3 για το sidebar. Δηλαδή εδώ είναι το 9 column και αν πάμε πιο κάτω εδώ θα δούμε το 3 columns το οποίο είναι κατηγορήθηκε δηλαδή, το sidebar. Γενικώς υποστηρίζει nesting μέχρι το όποιο επίπεδο θέλουμε. Δηλαδή, δείτε μετά ότι μέσα στο 9 columns έχει ξεκινήσει εδώ πιο κάτω ένα καινούριο row, το οποίο του λέει ότι είναι 6 columns. Το οποίο πρακτικά είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, μέσα στο 9 columns έχει πάρει άλλα 6. Το 6 σημαίνει relative στο από πάνω, έτσι, δηλαδή είναι το μισό. Δεν σημαίνει 6 σε σχέση με όλη τη σελίδα.
Και εδώ, άλλα, και εδώ το υπόλοιπο, άλλα 6 που είναι η εικόνα. Ουσιαστικά είναι 6 αυτό εδώ το κομμάτι και 6 αυτό εδώ. 12 δηλαδή, μέσα στο 9 που έχουμε όλες ήδη πριν. Και πρακτικά αυτό, όπως είπαμε και πριν, είναι responsive, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε το navbar. Έχει αυτή την, το συγκεκριμένο navbar τουλάχιστον, έχει αυτή τη λειτουργία που θα κάνει stack το ένα κατά το άλλο όταν πέσουμε σε χαμηλή ανάλυση και όπως είδατε έφυγε το sidebar. Δεν έφυγε τελείως, απλά ή μπορεί να φύγει τελείως το stack, πήγε από κάτω. Πήγαν εδώ οι κατηγορίες. Ουσιαστικά κάνει stack τα, από κάποιο ανάλυση και μετά τα κάνει stack το ένα κατά το άλλο. Εδώ χωράει η κολόνα και πάει από κάτω. Το οποίο είναι πρακτικά όπως είδατε και εδώ. Δηλαδή και εδώ όταν τα tweets ας πούμε που είναι εδώ, όταν είμαστε σε mobile, πρακτικά έχουν πάει από κάτω. Με τη σόρτα μπαίνει στο τέτοιο αριθμό. Ωστε. Με τη σόρτα μπαίνει στο που κάνετε site. Α, με τη σόρτα. Shift control me. Εδώ οπότε το δικό σας το Hackerspace έχει δύο βασικές κολόνες. Εδώ ουσιαστικά έχει ένα row, είναι αυτό έτσι προφανώς το έχετε. Ένα row το οποίο είναι το wave column. Μετά έχει ένα row που είναι όλα τα υπόλοιπα που αυτό π.χ. είναι, δεν θυμάμαι τώρα πρέπει να είναι 9 και αυτό άλλα 3 columns. Εδώ μετά αυτό είναι ένα row το οποίο είναι 12 columns και αυτό άλλο ένα row που είναι 12 columns. Εδώ κτλ. Και εδώ πέρα ας πούμε αυτό είναι ένα row από μόνο του που αυτό π.χ. είναι 6 columns και αυτό είναι 6 columns και τα έχει πάρει στα δύο δηλαδή. Γενικώς το nesting που μπορεί να κάνεις είναι άπειρο πρακτικά. Δηλαδή μπορείς να σπάσεις σε row και columns, σε row βασικά, να κάνεις nesting για να έχεις το grid που θες εσύ. Να ρωτήσω κάτι. Στο article που είδα ότι είχες βάλει το 6 columns για το κείμενο και άλλα 6 για το image. Και μετά από κάτω συνέχισε σε 12 columns το επόμενο κείμενο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να. Το κείμενο είναι αυτόνομο όλο μαζί και να είναι σωστό. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι καλή πρακτική. Το έχει κάνει και πολύ σαν demo για να δεις. Ναι, κακά. Το σωστό είναι να κάνεις πλότ την εικόνα. Αν να κάνεις πλότ δεξιά. Απλά το έχουν κάνει για να σου δείξουν πούμε, ότι μπορεί να κάνεις nesting και μέσα στο. Okay. Το καλό λοιπόν είναι να τα φανερίζουν πέρα από το grid. Λοιπόν, πέρα από το grid λοιπόν έχει και κάποια άλλα πράγματα. Το grid καταρχήν, όπως είπαμε, έχει το documentation κατά κύριο είναι πάρα πολύ καλό γιατί σου δείχνει τα παραδείγματα. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, διαφορετικές κρίσεις του κόλου και πατώντας ένα code σου δείχνει κατευθείαν ποιος είναι ο κώδικας που δημιουργεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Και αυτό είναι σε όλο το documentation του foundation. Πέρα λοιπόν από το grid έχει και κάποια εύκολους αυτοματισμούς, ας πούμε το buttons που ανέφερα πριν, ότι όλα αυτά τα κουμπιά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα το style που θέλουμε να δώσουμε είναι πάρα πολύ εύκολο να τα κάνουμε. Βλέπετε εδώ ας πούμε ότι απλά κάνει π.χ. ένα tiny button και αυτομάτως δημιουργεί αυτό το tiny button. Το οποίο έχει το χρώμα που του είχαμε πει εμείς ότι είναι το χρώμα που θέλουμε να έχουμε γενικώς, το κύριο χρώμα τέλος πάντων του sidebars. Button group κτλ. Έχει navigation αρκετά μεγάλη ποικιλία πέρα από το κλασικό αυτό που είδαμε τώρα στο blog. Diver κτλ. Τα οποία επίσης παίζουν πολύ καλά σε mobile τέλος πάντων. Βλέπετε εδώ τα μάζεψε και τα έκανε εδώ stack. Και παίζει έτσι ουσιαστικά μετά σε mobile. Το κλασικό navbar, που είναι πρακτικά αυτό που έχει στο blog, vertical nav, sidebar, αυτά είναι σχετικά sub nav, πολύ καλό για φίλτρα π.χ. που θέλετε να έχουμε. Pagination κτλ. Εντάξει, φόρμες, έχει το δικό του style sheet για τις φόρμες για να είναι λίγο πιο όμορφες κτλ. Εντάξει, αυτά νομίζω μπορείτε να τα δείτε και εσείς, απλά ενδεικτικά. Για να είναι όμορφες, να μην έχει τη φόρμα, ας πούμε, φόρμα που έχουν οι browsers. Και οι φόρμες προφανώς είναι responsive. Έχει τα alerts που μπορεί να είναι με βάση τα χρώματα που είχαμε ορίσει. Βλέπετε ότι τις κλάσεις της λέει, άμα βάλουμε ένα div alert box, άμα είναι success είναι πράσινο, άμα είναι alert είναι κόκκινο και πάει λέγοντας. Διάφορα labels. Αυτό είναι πολύ ωραίο, το accordion.
για navigation, ειδικά για mobile, είναι αρκετά όμορφο. Και τα tabs που βοηθάνε επίσης και αυτά για navigation. Και από εκεί και πέρα έχει αυτά τα τελευταία 5 είναι κάποια plugins τα οποία κιόλας στο customize που είδαμε πριν μπορούμε να επιλέξουμε αν τα θέλουμε ή όχι να μας τα φέρει σαν JavaScript, γιατί το καθένα από αυτό έχει ένα ξεχωριστό JavaScript. Το Orbit είναι αυτό που είδαμε με τα slides που γυρνάνε, άμα θέλουμε ένα site δηλαδή που να έχει κάτι τέτοιο το χρησιμοποιούμε. Το Reveal είναι αυτό που είδαμε που κατεβαίνει από πάνω ουσιαστικά για information πράγματα. Το clearing, αν θυμάμαι καλά, είναι κάτι σαν lightbox για φωτογραφίες. Θα πατάμε ένα thumbnail που μας ανοίγει μπροστά. Το joyride είναι για σε περίπτωση που έχουμε ένα site που θέλουμε να κάνουμε κάτι σαν tour, που έχετε δει σε διάφορα sites, που κάνουμε βήματα ουσιαστικά και περνάμε την υπηρεσία μας από ένα tour τον επισκέπτη. Έχει έτοιμα κάποια πράγματα. Το Magellan δεν θυμάμαι τι είναι. Εντάξει, είναι κάποιο navigation λίγο πιο εξεσυνδεμένο. Και γενικώς όπως θα δείτε ότι το Foundation πρέπει να καλύπτει κατά κάποιο τρόπο και τα τρία και τις τρεις τεχνολογίες, δηλαδή και σε επίπεδο grid, δηλαδή σε HTML, και σε επίπεδο CSS έχει κάποια πράγματα. Εντάξει, JavaScript απλά προφανώς καταλαβαίνετε ότι πολλά από αυτά τα κάνει κάποιο JavaScript για να τα κάνει μετά. Αλλά είναι ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσουμε χωρίς να αρχίσουμε από το μηδέν, να φτιάξουμε ένα site το οποίο να είναι responsive. Χρειάζεται το jQuery. Ναι, το κάνει include. Το jQuery νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον είναι standard το βάζει, ας πούμε, πλέον. Γιατί είδα, ας πούμε, στα διάφορα, δεν έχει τα... είναι κάνει λίγο απότομα, δεν... σαν να το ξέρετε πολύ, μου φαίνεται. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ανάλογα το... Ναι, ναι. Ανάλογα το πώς θες να το δείξεις, ναι. Το reveal, ας πούμε, αυτό που δείξαμε το κάνει σχετικά ωραία το transition. Κάποιοι εντάξει, θα κάνει λίγο πιο απότομα. Αυτά νομίζω σε γενική γραμμή για το foundation. Οπότε, όπως είπαμε, εννοείται ότι είναι όπως προφανώς. Και εδώ λοιπόν το ξαναδείχνουμε μια και τώρα έχουμε δύο όλα τα υπόλοιπα. Το customize, το που είπαμε πριν, μπορούμε να το παραμετροποιήσουμε, εδώ είναι τα plugins δηλαδή, μπορούμε ας πούμε, να πούμε ότι κάποια δεν τα θέλουμε ποτέ μην μου τα φέρεις ή να αλλάξουμε τα χρώματα, να αλλάξουμε την παλέτα τελείως. Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να αλλάξουμε το grid ή για κάποιο λόγο θέλουμε να αλλάξουμε το πλάτος που θέλουμε να έχει. Το typography, αυτό που είπα και πριν, ότι γενικώς ξεκινάμε από ένα 12 ή 14, το foundation είναι το 14 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε με EM μέσα στο typography, μέσα στο CSS μας, ώστε να γίνουν relative σε σχέση με το τι έχουμε βάλει στην πόλη. Αυτά. Περιέχει κάποιο reset ή κάτι τέτοιο. Τι εννοείς? Συνήθως, τουλάχιστον όταν άρχισα να διαβάζω CSS, όλοι λέγανε βάζετε reset CSS στο CSS σας για να φαίνονται τα ίδια όλα, ακριβώς τα ίδια σε όλους τους browsers. Που έλεγε ότι το body, τα p πρέπει να έχουν τόσο margin, τα ul's πρέπει να έχουν τόσο... Έτοιμα default ρυθμίσεις για όλα για τους browsers. Έχει και τέτοια. Για αποστάσεις. Κοιτάστε, είναι και τέτοια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάλεις δικό σου reset. Κοίτα, γενικώς αυτό που, ας πούμε, τα τυπόγραφη, ας πούμε, που έχει, τα ορίζει ουσιαστικά για να είναι... Θα ορίσεις το body πρακτικά για να είναι σε όλο το site και για όλους τους browsers, έτσι, ώστε μετά εσύ να παίξεις από εκεί και πέρα. Έχει κάποια σχέση με το Twitter Bootstrap? Εντάξει, είναι παρόμοιας φιλοσοφίας, απλά μου είπαμε και πριν το Bootstrap είναι λίγο πιο intrusive, δηλαδή στο Bootstrap πολλές φορές βλέπεις ένα site που καταλαβαίνεις αμέσως τι είναι φτιαχμένο με Bootstrap. Δηλαδή, είναι τόσο, δηλαδή το style όλο που έχει, έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο frontend και όχι τόσο στο από πίσω. Το foundation δίνει μεγαλύτερη βάση από πίσω, στα CSS και frontend, παρά στο μπροστά. Δηλαδή, foundation μπορεί και να μην καταλάβεις ποτέ τις ποτέ να σάξεις με τη foundation. Δηλαδή, το Bootstrap θα καταλαβαίνεις. Πιο εύκολα παραμετροποιείται, ας πούμε, και να το αλλάξεις. Ουσιαστικά, αν ξεκινήσεις με το foundation, όπως έδειξες, ας πούμε, που κάνεις download, ξέρω εγώ, ένα zip κτλ. Ξεκινώντας από το HTML, έχεις ένα grid πάρα πολύ απλό για να ξεκινήσεις. Δηλαδή,
δεν χρειάζεται να μπλέξει ούτε να, το CSS ξέρω, του Foundation να πειράξει πράγματα. Ξεκινάει με το δικό σου CSS το οποίο κάνει. Όχι, και με το Google θα το ίδιο πράγμα. Ακόμα και μπορεί να είναι customized στην αρχή με το που όπως έγινε εδώ τώρα. Δηλαδή μου φάνηκε το ίδιο. πολύ σαμίνο. Αλλά. Okay. Το πώς δεν το έχω δουλέψει πολύ, αλλά. Είναι, αυτό πλησμάτως... είναι παρόμοιες φιλοσοφίες. Το πλησμάτως ότι φαίνονται τα site. Ναι, φαίνονται αρκετά. Το less framework, ας πούμε, είναι ακόμα λιγότερο τρούλο. Το έτσι είναι ακόμα πιο απλό. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ωραία, να κάνουμε ένα διαλυματάκι τότε. Στο πρόγραμμα για σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, είχαμε βάλει και θα το κάνουμε δηλαδή μετά το διάλειμμα. Είχαμε πει να πούμε και κάποια πράγματα για Git, οπότε νομίζω αξίζει να πούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα για collaboration κλπ. Οπότε ένα διαλυματάκι. Το λες, τι λιγότερο έχει το δεν έχει απλά κόλληση, δεν έχει έτοιμα μπάτων, δεν έχει έτοιμα χρώματα. Α, οπότε θα πρέπει να κρύψει απλά σε αυτό το γράφο. Αντί να φτιάξει το σύνολο τη ΕΕ, Να πάμε να κάνουμε σύμβαση με το Apple. Γρήγορα να δείξουμε το πώς θα το πείσουμε.
WebGL, έτσι. Να αλλάξουμε. Αν είναι υπερβολή, τι σου πειράζει να το έχεις. Τι κατάλαβε, 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 τι κατάλα
Αν είναι σκούρο το background, θα το
Σήμερα λοιπόν στο πρόγραμμα βάλαμε να πούμε δύο λόγια και για το Κυριακή. Μπορεί να φαίνεται λίγο παράτερο σχέση με το τίτλο του event, αλλά από, από πράγματα που έχουμε κάνει εδώ από διάφορα hackathons που έχουμε κάνει, όπως έγινε και ένα μικρό Firefox OS hackathon πριν από 1,5 μήνα, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να είναι σε καλό επίπεδο στο να γράψει web εφαρμογές ή γενικώς εφαρμογές, αλλά μπορεί να έρθει σε ένα hackathon και επειδή έχει συνηθίσει να δουλεύει μόνος του, να δυσκολευτεί να δουλέψει ένα project το οποίο συμμετέχουν 2-3-4 άνθρωποι. Οπότε αρχίζει και γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη του να χρησιμοποιηθεί ένα version control system όπως είναι το Git. Και γι' αυτό είπαμε να πούμε έτσι δύο λόγια πολύ, όχι πολύ αναλυτικά τέλος πάντων, αλλά να πούμε δύο λόγια για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το Git στο workflow collaborative, collaborative projects. Το Git ουσιαστικά είναι ένα version control system, ένα σύστημα διαχείρισης κώδικα στα ελληνικά, το οποίο είναι χρήσιμο ακόμα και αν κάποιος δουλεύει μόνος του. Γιατί μπορούμε να πούμε τα δύο βασικά πράγματα που κάνει είναι καταρχήν ότι είναι version control, δηλαδή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσει πίσω στο κώδικά σας και να δει τι είχατε κάνει σε προηγούμενο χρόνο, πιθανόν να έχετε κάνει κάποιο λάθος και να κάνει revert πιο πριν για να ξαναγυρίσετε σε μια προηγούμενη κατάσταση κτλ. Και παράλληλα είναι και distributed version control system, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο όταν ένα project το δουλεύουν πάρα πολύ άνθρωποι. Παραπάνω από ένα να είναι αρκετό για να χρησιμοποιήσει Git. Οπότε μπορεί να θέσει να δουλεύουν δύο άνθρωποι σε δύο διαφορετικά features πάνω σε ένα web app και τελικά να τα κάνει αυτά merge πάνω στο ίδιο web app. Εκτός από το Git υπάρχουν και άλλα προφανώς. Ειδικά distributed υπάρχει και το Mercurial που είναι επίσης αρκετά δημοφιλές, αλλά το Git μάλλον είναι το πιο δημοφιλές distributed version control system που υπάρχει. Χρησιμοποιείται από το πυρήνα του Linux, το Linux Kernel, και ουσιαστικά αναπτύχθηκε από τον Linus Torvalds, τον δημιουργό, τον ιδρυτή του Linux, ακριβώς για να χρησιμοποιείται στο Linux Kernel. Και σιγά σιγά βέβαια πήρε το δρόμο του το project και έχει γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για αυτή τη δουλειά. Καταρχήν στο επίσημο site που είναι git.sem, Source Control Management δηλαδή, το SEM. Εντάξει, πέρα από κάποιες πολύ βασικές οδηγίες, έχει ένα εξαιρετικό
βιβλίο, στο documentation, δηλαδή πέρα από το reference και τα λοιπά, έχει ένα book, το οποίο εντάξει υπάρχει και print για όποιον θέλει να τα αγοράσει, αλλά είναι διανέμεται ελεύθερα με τη διάρκεια Creative Commons και είναι όλο online. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν το δίνουν εδώ, αλλά γενικώς το βρίσκεται αν το δίνουν. Υπάρχει και σε PDF δηλαδή και σε λοιπά και τα λοιπά, είναι πολύ εύκολο να το κατεβάσετε, το βάλετε στο laptop ή σε ένα tablet για να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικό βιβλίο για να πάρετε έτσι μια βασική ιδέα για το Git. Να δείξουμε λοιπόν τα βασικά πράγματα για το Git και μετά θα πούμε λίγο και για το, και για το GitHub που είναι μια πλατφόρμα για Git source code κλπ. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα My Project, το οποίο είναι ο package πούμε, του project μας και μέσα εκεί ξεκινάμε, ξέρω εγώ, και έχουμε ένα αρχείο index.html έτσι μέσα στο... για να φτιάξουμε λοιπόν το project μας να είναι Git, να είναι σε Git. Πότε σου νομίζουμε. Ας τα κάνεις μετά, με το... δεν έχει γίνει. Για να ξεκινήσει λοιπόν το project μας να είναι Git, το που κάνουμε είναι να κάνουμε Git init και μας λέει ότι έκανε initialize το Git repository. Κάνουμε Git status. Το Git status είναι μια εντολή την οποία θα την τρέχουμε σχεδόν κάθε φορά πριν κάνουμε το οτιδήποτε στο Git για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται το repository μας, ο κωδικάς μας. Μας λέει λοιπόν ότι είμαστε στο branch master, που είναι το default branch που φτιάχνει, θα πούμε πώς χρησιμοποιούμε τα branches, αλλά αρχικά είναι ένα branch, το οποίο είναι το master. Μας λέει ότι υπάρχει ένα αρχείο, το οποίο είναι untracked. Είναι το γραφικό το αρχείο. Ναι, ναι. Το οποίο είναι, έχει ένα αρχείο το οποίο δεν είναι track. Και μας λέει, μάλιστα, γενικώς το status είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ descriptive. Δηλαδή, μας λέει ότι μπορείς να κάνεις git add file για να σε περιλάβεις αυτό το αρχείο στο git. Η λογική του git είναι ότι εμείς που λέμε ποια αρχεία να κάνει track. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε 5 αρχεία στο file θα τα κάνει όλα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα αρχείο το οποίο π.χ. είναι ένα graphic τέλος πάντων, το οποίο δεν θέλουμε να είναι στο git repository και δεν θέλουμε να είναι στον κώδικα που πιθανώς αύριο να το βγάλουμε public. Οπότε κάνουμε αυτό που μας λέει, κάνουμε git add και το όνομα του αρχείου. Μερικές φορές βολεύει στην αρχή, όταν κάνουμε git ένα project το οποίο υπάρχει ήδη και έχει π.χ. 35 αρχεία, προφανώς δεν βολεύει να κάνουμε γράψουμε 35 αρχεία με το όνομα, με το χέρι. Κάνουμε git add τελεία. Οπότε αυτό προσθέτει όλα τα αρχεία στο τρέχον directory. Άμα ξανακάνω τώρα git status, βλέπετε ότι μου λέει, πλέον δεν μου λέει ότι είναι attract, μου λέει ότι υπάρχουν αυτές οι αλλαγές που είναι commit, δηλαδή υπάρχει ένα καινούργιο αρχείο. Οπότε εγώ μπορώ να κάνω git commit. Η σύνταξη του commit είναι git commit το αρχείο, δηλαδή δεν μπορούσα να βάλω το αρχείο, και το μήνυμα με το οποίο... ένα μήνυμα, αυτό προφανώς δεν χρειάζεται να βάλω, ξέρω, π.χ. first commit. Με το οποίο θέλω να κάνω το συγκεκριμένο commit. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα φαίνεται στο log ότι αυτό το commit για αυτό το μήνυμα. Που συνήθως βάζουμε κάτι αρκετά περιγραφικό για να καταλάβουμε χοντρικά τι έχουμε κάνει. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι όταν θέλουμε να κάνουμε commit όλα τα αρχεία τα οποία έχουμε κάνει add και έχουν αλλαγές, μπορούμε να βάλουμε και το α εδώ που σημαίνει all. Και μας λέει λοιπόν ότι έκανε ένα file ουσιαστικά, πρόσθεσε στο κοιτάω να κάνουμε git status, θα δούμε ότι δεν υπάρχει working directory clean, που σημαίνει ότι όλα είναι OK. Άμα κάνουμε git log, θα δούμε ότι μας λέει το history του project μας. Μας λέει δηλαδή ότι έγινε ένα commit που έχει αυτό το hash από αυτόν τον author, αυτή την ημερομηνία με αυτό το message. Όπως είπαμε λοιπόν, όπως παρατηρήσαμε, το αρχείο έχει ένα ορθογραφικό, ένα typo βασικά, την λέγεται .html, λέγεται .html. Το Git έχει κάποιες πολύ βασικές εντολές για να κάνουμε και file management, αντί να τα κάνουμε μέσα από το λειτουργικό μας. Δηλαδή, άμα θέλουμε τώρα να κάνουμε rename ένα αρχείο, μπορούμε απλά να πούμε git move και να το μετονομάσουμε το σωστό όνομα. Πρέπει να το κάνεις μέσα από εκεί, μέσα από το Git. Ναι. Αλλιώς δεν θα το πει...
Καλά, το βρίσκει, αλλά τέλος πάντων είναι πιο χρονοβόρο. Είναι λάθος, τέλος πάντων. Οπότε, όταν κάνω git status τώρα, μου λέει ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή, ότι έχει γίνει rename αυτό το αρχείο σε αυτό το αρχείο. Οπότε μπορώ πάλι να κάνω ένα commit και το, τώρα το δείχνω με τον άλλο τρόπο. Μπορώ να κάνω π.χ. Και να γράψω το μήνυμα. Επίσης, αν δεν βάλω μήνυμα και απλά το γράψω έτσι, θα μου ανοίξει τον editor που χρησιμοποιώ να το γράψω αυτό το. Και μπορώ να γράψω ξέρω τη name, μάλλον. Fixed type. Τα από κάτω είναι σχόλια, οπότε ό,τι έχει δει σωστά. Απλά μας δείχνει το status. Ό,τι βάζουμε στην πρώτη γραμμή που είναι χωρίς commit, είναι αυτό τελικά που θα κρατήσει σαν μήνυμα. Βάζουμε λοιπόν fixed type, το σώζω και το έκανε. Άμα κάνω τώρα git status, βλέπετε ότι μας έχει κάνει το rename, αλλά δεν έχει κρατήσει, ουσιαστικά δεν κάναμε commit και το ότι έχει σβήσει το αρχείο. Πρακτικά το σβήνει και δημιουργεί ένα καινούργιο, έτσι. Δεν έχεις κάνει γελίες πλέον όλα. Όλα αυτά είναι local τώρα, έτσι. Local, ναι. Ναι, local, local. Ναι, εντάξει, αυτό που είπε ο Βαγγέλης για να δούμε ουσιαστικά το git και έχει ένα κρυφό φάκελο.git που εκεί μέσα κρατάει όλα αυτά που χρειάζεται πρακτικά. Δηλαδή, σε αντίθεση με το SVN που αν θέλει καλά έχει ένα κρυφό φάκελο σε κάθε directory. Το git κρατάει ένα φάκελο που μέσα εκεί έχει, θα δείξουμε μετά μάλλον κάποια. Φάλτ κάνει. Γενικώς δεν είναι. Φάλτ κάνει. Δεν κάνει φάλτ. Φάλτ.git. Ναι, αυτό βλέπουμε. Για να δεις τι έχει μέσα. Α, ναι, εντάξει. Θα δείξουμε μετά τις τα περισσότερα από αυτά δεν θα μας χρειαστούν που έχει μέσα τελεία git, ένα δύο αρχεία. Χρειάζεται το git archive, το git com. Ναι, το config μας δεν πρέπει βασικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να δείξω βασικά είναι ότι ενώ έχουμε ένα αρχείο το οποίο στο git μας λέει ότι είδατε ότι έκανα typo και μου είπε μήπως εννοείς πάντα. Παρόλο που μας λέει ότι υπάρχει αυτό το αρχείο deleted και δεν είναι, βλέπετε ότι δεν υπάρχει, έτσι, δηλαδή είναι ένα αρχείο το οποίο στο git φαίνεται ακόμα ότι δεν έχει γίνει commit, αλλά δεν υπάρχει στο file system, οπότε μπορώ να κάνω αν δεν βάλεις το alpha, θα βλέπεις για ποιο αρχείο κάνεις commit. Όχι, μπορεί να βάλεις το αρχείο. Το αλφα είναι όχι. Αν δεν βάζεις κάποιο και δεν βάζεις το αλφα, αν έχεις πολλά που τα έχεις αλλάξει. Σίγουρα. Ναι, ναι. Δεν θες όλα, μπορεί να μου θες όλα. Βασικά αυτό που κάνει το. Στο εκείνο το κομμάτι. Ναι, εγώ νομίζω ότι άμα δεν βάζεις το αρχείο και δεν βάζεις όμως αναλύσεις και το αλφα. Αλλά. Βασικά αυτό που κάνει το git πρακτικά είναι ότι όταν έχεις κάνεις κάποιες αλλαγές σε ένα αρχείο, ας το δείχνουμε μόνο στην πράξη για να είναι πιο σαφές. Τώρα έχουμε ένα αρχείο, ωραία, ας υποθέσουμε ότι το ανοίγω και κάνω κάποιες αλλαγές. Παράλληλα φτιάχνω και ένα άλλο αρχείο. Ωραία. Εδώ λοιπόν μου λέει το status ότι υπάρχει ένα αρχείο το οποίο είναι untracked και ένα αρχείο το οποίο έχει γίνει, που έχει γίνει modified. Θα δείτε ότι λέει εδώ change is not staged. Το git αυτό που κάνει είναι ότι ουσιαστικά έχει τρεις καταστάσεις. Είναι αυτά που έχουν γίνει committed, αυτά που είναι staged και αυτά που δεν είναι, που είναι unstaged τέλος πάντων. Αυτά που δεν, ακόμα δεν τα έχουμε βάλει καν για να γίνει staged. Το staged είναι ουσιαστικά μια διάμεση κατάσταση που είναι αυτά τα αρχεία τα οποία τα έχουμε αλλάξει και είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε commit. Δηλαδή εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε κάνει τίποτα stage. Έτσι. Ασχέτως αν μας τα βγάζει ξεχωριστά γιατί αυτό είναι καινούργιο αρχείο, δεν μας το κάνει stage. Για να κάνουμε stage ένα αρχείο το κάνουμε με το add, όπως δείξαμε πριν. Δηλαδή δεν κάνουμε git add ένα αρχείο, το κάνουμε stage. Ή αν μάλλον προσθέσω το αρχείο. Τώρα ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει είναι ότι έχει κάνει stage το test HTML και δεν έχει κάνει stage το index. Οπότε άμα κάνω commit χωρίς να βάλω το αλφα που είπες, πρακτικά θα κάνει όλα τα αρχεία τα οποία θα κάνει stage πριν, θα κάνει άλλο. Και θα αφήσει έξω το index. Το οποίο για να το κάνω commit ή κάνω
άμα πάλι πάω και κάνω git commit. Μου γκρινιάζει ότι δεν έχω κάτι να κάνω commit και δεν έχει κάνει τίποτα stage. Ενώ με το α δεν ενώ άμα βάζα το α θα το έκανε stage και commit κατευθείαν. Α, το έκανε commit. Είμαστε OK. Αν τώρα κάνω git log, βλέπετε ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα history. Υπάρχουν διάφορα shortcuts του στυλ που μπορούμε να βάλουμε one line, να μας τα βγάλει δηλαδή, λίγο πιο, να μας κρύψει τα υπόλοιπα, να μας βγάλει μόνο το, ουσιαστικά βγάζει τα πρώτα του hash, θεωρώντας ότι είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει conflict να έχουν ίδια αρχή τα hash του commit. Οπότε χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα πρώτα μπορούμε να κάνουμε reference στο commit και μας λέει και το message. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε την κατάσταση που είμαστε τώρα σε σχέση με ένα προηγούμενο. Σε σχέση με ένα προηγούμενο commit. Μπορούμε το git d. Μας λέει ότι η διαφορά που έχει είναι μία πρόσθεση. Έχει το σύν μπροστά, ουσιαστικά προσθέθηκε αυτή εδώ η γραμμή στο αρχείο μας. Ή αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε reset σε ένα προηγούμενο commit, το οποίο τι σημαίνει ότι έκανε ουσιαστικά uncommit το τελευταίο μας commit που κάνουμε. Γι' αυτό μας έβγαλε ότι πλέον το index παραμένει modified, γιατί δεν την έχασε την αλλαγή, απλά δεν committed. Οπότε το κάναμε αυτό γιατί κάναμε το commit και πιστεύσαμε ότι έχουμε κάνει λάθος και θέλουμε να το φτιάξουμε πρώτα για να το κάνουμε σωστά το commit. Οπότε κάνουμε reset στο προηγούμενο. Κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε και μετά ξανακάνουμε commit. Και όπως θα δείτε τώρα που το ξανακάναμε, το commit τελευταίο έχει άλλο hash. Από αυτό είναι ξεχωριστό το commit. Το κάναμε reset το προηγούμενο commit και το ξανακάναμε ξανά. Είπαμε λοιπόν ότι η default φτιάχνει ένα branch στο git που λέγεται master. Χωρίς εμείς να του έχουμε τίποτα, το ένα branch που έχουμε είναι master. Παρ' όλα αυτά, προφανώς μπορούμε να κάνουμε όσα branch θέλουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτή την εντολή αυτό που κάναμε είναι ότι δημιουργήσαμε ένα δεύτερο branch, το οποίο λέγεται dev. Με την εντολή checkout αλλάζουμε branch. Δηλαδή, άμα θέλουμε από το dev να πάμε στο master, μας λέει switch to master. Άμα θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στο dev, ξαναγυρίσαμε στο dev. Αυτό απλά που έτρεξα εγώ το checkout -b είναι ότι το δημιουργεί κιόλα αν δεν υπάρχει στην προηγούμενη στιγμή στην περίπτωση μας. Είμαστε λοιπόν στο dev. Ανοίγουμε το αρχείο μας. Και κάνουμε μια αλλαγή. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι modified. Κάνουμε stage και commit κατευθείαν το aim. Αυτό τώρα το έχουμε κάνει commit στο dev branch. Άμα γίνει στο master, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή. Έχει κρυφτεί αυτό το αρχείο στη συγκεκριμένη κατάσταση μόνο στο συγκεκριμένο branch. Υπάρχει και ένα γραφικό εργαλείο που ίσως θυμάσαι και όπως δείχνεις το log σε μορφή tree. Git log tree είναι, πώς είναι. Το ποιο? Το log σε μορφή tree που δείχνει τα branches. Και θα θες και one liner φαντάζομαι. Οπότε μείον pretty. Ίσον one liner.
Ο οποίος δεν χρειάζεται να καταφέρει για control lambda. Όχι, το graph δεν παίζει μόνο το online. Κάτω μείον πρίτη και ίσον online. Τι? Μείον πρίτη. Όχι, ίσον one line. Δεν το πρίτη παίρνει ίσον κάτω. Σέλιπ δεν είσαι. Α, Νικό, το git log μείον one line μείον graph είναι όντως graph. Παίζει, απλά εσύ δεν έχεις αυτή τη στιγμή branch και τέτοια γύρω. Έχω. Για γράψε git log μείον one line μείον graph. Ναι, εδώ πέρα έχεις διαφορετικά branches. Τώρα έχεις το dev branch, ναι. Έχεις κάνει μέρες κάποιο. Όχι. Γι' αυτό δεν φαίνεται το πρώτο βαρβέγγι. Είναι όλο line. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λοιπόν μέσα στο dev branch. Γυρνάμε στο master. Θα πούμε γενικώς ποια είναι τα best practices για πώς τα φτιάχνουμε branches και με τι ονόματα πιθανόν κτλ. Και πώς διαχειριζόμαστε το project μας που βάζει τα branches. Αλλά η λογική είναι π.χ. σε ένα τέτοιο απλό project. Ας πούμε, έχουμε το master που είναι το βασικό branch και το dev το οποίο είναι λίγο το πιο experimental, ας πούμε, που κάνουμε το active development. Και κάποια στιγμή που θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει αυτές τις αλλαγές που έχουμε κάνει να μπουν στο master, γιατί αυτό είναι τελικά που θέλουμε να βλέπει ο κόσμος. Γυρνάμε στο master, κάνουμε merge, το dev. Και μας λέει λοιπόν ότι έφερε τις αλλαγές. Δηλαδή τώρα άμα δοκιμάσουμε... όχι. Δεν θέλουμε. Όχι, άντε. Προσπαθούμε μετά από τα κάνουμε μερικές ακόμα αλλαγές. Η λογική είναι πρακτικά τώρα το master και το dev έχουν γίνει merge, δηλαδή δεν διαφέρει κάτι το... Αν ανοίξω τώρα πούμε στο master το αρχείο μου, βλέπω ότι έχουμε φέρει αυτές τις αλλαγές που κάναμε στο dev. Τώρα το πώς ακριβώς κάνουμε, με ποια λογική κάνουμε branches και γενικώς πώς διαχειριζόμαστε το project μας, υπάρχουν αρκετά best practices που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Νομίζω το έχει και μέσα σε αυτό το βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ένα ωραίο workflow, το οποίο νομίζω το έχουμε τυπώσει κάπου εκεί στο book. Το οποίο φαίνεται λίγο χαοτικό, αλλά γιατί προφανώς αναφέρεται σε ένα generic workflow, το οποίο προφανώς ανάλογα μπορεί να κάνουμε scale down, αν το project μας είναι πιο μικρό και δεν χρειάζεται τόσο πολύ πράγμα. Η λογική αυτού του workflow λοιπόν είναι ότι έχουμε το master branch, το οποίο είναι το βασικό μας branch που κάνουμε merge πράγματα όταν είναι stable, όταν θεωρούμε ότι είναι stable. Το active development γίνεται σε ένα branch που λέει develop, το dev που φτιάξαμε εμείς, το οποίο γενικώς πετάμε ό,τι commit θεωρούμε ότι έχει γίνει κάτι, ένα καινούργιο feature κτλ. Εδώ έχουμε τα feature branches, δηλαδή όταν δουλεύουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έχουμε π.χ. ένα project, θέλουμε να το προσθέσουμε ένα feature το οποίο είναι την geolocation, ξαναβείς και τη θέση του χρήστη. Αυτό είναι ένα feature που θέλουμε να προσθέσουμε στην εφαρμογή μας, που υπάρχει ήδη η εφαρμογή μας. Κάνουμε ένα branch που λέγεται geolocation, το δουλεύουμε, όταν είναι έτοιμο, το κάνουμε merge στο dev. Και παράλληλα μπορεί είτε εμείς ήδη είτε κάποιος άλλος να δουλεύει ένα άλλο feature. Δηλαδή μπορεί παράλληλα μας που δουλεύουμε τους λογαριασμούς να δουλεύει ένα άλλο feature, το οποίο όμως δεν θέλουμε να μπλέξουμε το δικό μας κώδικα ακόμα, γιατί είναι ότι ξεχωριστά πράγματα. Οπότε ο άλλος κάνει ένα άλλο feature με το όνομα, ένα άλλο branch με το όνομα του feature και το δουλεύει ξεχωριστά. Όταν και αυτός είναι έτοιμος και το είναι και είναι λειτουργικό το feature που φτιάχνει, το κάνει merge στο dev. Κάποια στιγμή που θέλουμε να βγάλουμε release, αυτό που κάνουμε είναι, ή όταν θεωρούμε τελικά το dev είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι stable και δεν έχει πράγματα τα οποία είναι πολύ εξπεριμένα κλπ. Το κάνουμε merge στο master και το συγκεκριμένο workflow χρησιμοποιεί μια τα tags, αλλά ας μην μπλέξουμε νομίζω με αυτά τώρα, για να έχει και version του στήλου, ας πούμε ότι βγήκε έγκριση 0.1, 0.2 κτλ. Αλλά αυτό είναι too much, ας πούμε, για μικρή κλίμακα, ας πούμε, project. Μπορώ να δείξω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα γράφημα σε ένα project,
το δικό μας εδώ το παράδειγμα έχει πολύ λίγα. Πάρε και ένα GitHub, κάνε κλειό, κάνε δείξε λιγάκι. Ναι, αυτό το δείχνουμε τώρα αμέσως. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε, υπάρχει ένα κλασικό γράφημα σε ένα τέτοιο project. Δηλαδή, εδώ πρακτικά είναι το master ενός project. Εδώ είναι το HSTR, είμαστε εμείς δηλαδή, το Hackspace που κάναμε, που πήραμε το project και κάναμε διάφορα features, ξεχωριστά branches, τα οποία σιγά σιγά τα κάναμε merge στο δικό μας master. Αυτά τα branches μεταξύ τους μέχρι να γίνουν merge στο master δεν είχαν ουσιαστικά καμία, έχουν ένα κοινό ancestor, ένα κοινό πρόγονο που είναι αυτό εδώ το branch, αλλά μέχρι τη στιγμή που θα γίνουν merge ξανά δεν έρχονται σε επαφή, δηλαδή είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Αυτό που μπορεί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, να συμβεί μερικές φορές είναι ότι την ώρα που πάμε να κάνουμε το branch μπορεί να υπάρχει κάποιο conflict. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάνει εμείς μια αλλαγή στον κώδικα και να έχει κάνει κάποιος μια αλλαγή στον κώδικα σε ένα άλλο branch και οπότε να υπάρχει και ένα conflict. Το Git είναι αρκετά έξυπνο, εντάξει, καταρχήν να προσπαθήσει να κάνει να το λύσει μόνο το conflict, αλλά προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι αρκετά έξυπνο ώστε να καταλάβει ότι υπάρχει conflict και να μας. Θα μας βγάλει ουσιαστικά ότι τα πάντα αρχεία έχουν conflicts και μετά μας δείχνει ουσιαστικά ανοίγουμε τα αρχεία και μας λέει σε ποια σημεία ακριβώς του κώδικα υπάρχει το conflict και μας λέει να διαλέξουμε τι αυτή θα βάλει στο κώδικα ή αυτό. Και εμείς κάνουμε merge ουσιαστικά τα συγκεκριμένα σημεία που είναι το conflict και μετά κάνουμε ξανά merge. Το Git έχει γίνει αρκετά γνωστό για πάρα πολλούς λόγους, αλλά εν μέρει οφείλει την επιτυχία του και στο GitHub. Το GitHub είναι μια πλατφόρμα φιλοξενίας, ας πούμε, open source projects, τύπου SourceForge και τα λοιπά, το οποίο είναι μόνο Git, τίποτα, δεν έχει άλλο σύστημα διαχείρισης κώδικα, και το οποίο απλά έχει γίνει αρκετά γνωστό, γιατί έχει βοηθήσει το workflow για να μπορείς εύκολα να κάνεις αλλαγές project και άλλων και μεταξύ μας, δηλαδή όταν δουλεύουν τρεις άνθρωποι είναι πολύ πιο εύκολο να δουλεύουν πάνω στο GitHub από ό,τι αν δουλεύουν local, αλλά και σε περιπτώσεις που θες απλά να στείλεις ένα feature ή ένα patch οτιδήποτε σε κάποιον άλλον, σε ένα άλλο project. Να δείξουμε για παράδειγμα λίγο το workflow. Αν πάμε για παράδειγμα στο slash HSTR, που είναι το GitHub account του Hackerspace. Έστω ότι πάμε λοιπόν στο... Πού είναι το status? Status, που είδαμε πριν. Το status είναι ουσιαστικά αυτό το status που δείξαμε πριν, εδώ είναι όλος ο κώδικας του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν... Βλέπετε εδώ καταρχήν το GitHub είναι σχετικά όμορφο με την έννοια ότι μπορούμε εύκολα να κάνουμε browse στον κώδικα και με σύνταξη Skylanders και τα λοιπά, ώστε να έχουμε έτσι μια επισκόπηση του κώδικα. Εδώ έχουμε τα branches που μπορούμε να αλλάξουμε branch, default μας δείχνει το master. Και αυτό λοιπόν που έχει κάνει ουσιαστικά διάσημο το GitHub είναι αυτή η διαδικασία που θα δείξω τώρα. Έχει ένα κουμπάκι λοιπόν εδώ που λέγεται fork, το οποίο σημαίνει ότι κάνουμε fork το project το δικό μας account. Δηλαδή μπορώ εγώ να κάνω ένα αντίγραφο του project αυτού μου σε μένα για να το δουλέψω και να κάνω τις αλλαγές που θέλω εγώ. Μου λέει λοιπόν ότι το κάνει αντίγραφο σε μένα. Ωραία. Και ήρθε εδώ, είναι ακριβώς το ίδιο με όλο το commit history που είχε το αρχικό, απλά βλέπετε πάνω το account του δικό μου. Και μου λέει από κάτω ότι έχει γίνει fork από αυτό. Εγώ λοιπόν τώρα βλέπετε εδώ τι επιλογές μου δίνει. Παίρνω λοιπόν το URL του repository. Το κάνω clone τοπικά. Παίζει πάνω από SSH. Ωραία. Και έχω εδώ τοπικά τώρα το project. Μπορώ για παράδειγμα να πάω να κάνω μια αλλαγή. Καλή να κάνω τώρα. Προφανώς δεν το κάνουμε merge το project, αλλά έτσι και το... Βάλε ένα comment. Βάλε ένα comment. Το
εδώ ας πούμε, δεν ξέρω, είναι καταρχήν σκούρα. Έχει ένα, το JavaScript που τραβάει τα... τα Twitter. Έκανα εγώ την αλλαγή, γράφω status, μου λέει ότι το τάδε αρχείο είναι modified. Κάνω το commit μου. Και το κάνω push στο git. Αυτό πρακτικά που έκανα όταν έκανα το clone, αυτό που έκανα είναι ότι το έφερα με local, αλλά ταυτόχρονα έχω κρατήσει όπως είπαμε όλο το history του git, δηλαδή ότι υπάρχει ένας file.git. Ουσιαστικά λέμε να κάνω git log. Έχω όλο το history του project, παρόλο που δεν ήταν το δικό μου account. Και όχι ότι θα χρειαστεί ποτέ να ανταλλάξετε το χέρι, αλλά στο .git config θα δείτε ας πούμε ότι έχει κρατήσει αυτή εδώ το πεδίο που λέγεται remote origin, που έχει κρατήσει τη διεύθυνση στο GitHub από όπου υπάρχει το αρχικό repository. Οπότε εγώ μπορώ πολύ εύκολα να δώσω ξανά την αλλαγή που έκανα πάνω στο GitHub, στο δικό μου GitHub, λέω push στο origin, στο branch master. Οπότε τώρα κάνω ένα refresh. Βλέπετε καταρχήν ότι μας λέει ότι είναι ένα author. Άμα πάω για παράδειγμα τώρα στο network που μου δείχνει τα branches, βλέπετε λοιπόν ότι εγώ έκανα, μάλλον το βγάζει, το βγάζει στο network σε σχέση με το repository που είσαι, οπότε ας πάμε καλύτερα στο Hackerspace. Άμα πατήσω το network, θα μου δείξει ουσιαστικά εγώ έχω κάνει ένα branch και έχω κάνει μία αλλαγή. Πρόσθεσε φυσικά ένα σχόλιο. Για να φέρω τώρα αυτή την αλλαγή, ας υποθέσουμε τώρα ότι εγώ δεν είχα πρόσβαση σε αυτό το project, αλλά βοήθησα τέλος πάντων να έγραψα αυτό το καταπληκτικό κώδικα. Κάνω ένα pull request και λέω ότι θέλω στο branch master αυτού του project να φέρω από αυτό το project το δικό μου master. Μου λέει ότι έχει ένα commit που δείχνει με div τι ακριβώς έκανα. Μπορώ να γράψω ένα τίτλο και κάποιο σχόλιο κτλ. Αν θέλω, και να κάνω το send pull request. Οπότε τώρα ο κάτοχος ας πούμε, αυτού του project θα βλέπει εδώ ότι υπάρχει εκκρεμεί ένα pull request. Βλέπει λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το pull request, το πετάει και βλέπει ό,τι του άφησα εγώ για να δει. Του λέει δηλαδή ότι το τίτλο που έβαλα, το commit που περιλαμβάνει, μπορεί να έχει παραπάνω από ένα commit προφανώς, και τι αλλαγές υπάρχουν στα αρχεία. Και μπορεί κάνοντας απλά merge pull request να το κάνει merge. Δεν ξέρω το δούμε αυτό. Και μάλιστα τον ενημερώνει αυτό το pull request μπορεί να γίνει αυτόματα, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει conflict. Προφανώς γιατί είναι μια γραμμή που δεν κάνει προφανώ. Οπότε μπορεί να γίνει αυτόματα κατευθείαν στο. Αυτό γενικώς στο workflow είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μπορεί κάποιος εύκολα να κάνει contribute στο project κάποιου άλλου με αλλαγή. Και η λογική είναι ότι σε πολλά project θα δείτε ότι στα issues, εκτός από το να μπορείς να καταγράψεις ένα bug που βρήκες σε μια εφαρμογή, σε πολλά project θα δείτε ότι είτε οι ίδιοι developers είτε άλλοι κάνουν request για feature. Λένε ας πούμε ότι θα καλωρίξω εγώ η εφαρμογή σου να έχει αυτό. Οπότε μπορεί εν δυνάμει κάποιος να πει ότι OK, αναλαμβάνω αυτό το feature να το φτιάξω εγώ. Παρόλο που δεν είναι όπλο στο project, οπότε θα επωφεληθώ και εγώ και το κάνω. Παρόλο που δεν είναι δικό μου το project. Οπότε μπορεί κάποιος να το κάνει fork, το δουλεύει και μάλιστα ιδανικά φτιάχνει και ένα branch με το όνομα του feature για να μπορεί να δουλεύει πιθανόν παράλληλα και άλλα features. Και όταν θεωρεί ότι έχει τελειώσει, το κάνει pull request στον αρχικό author και αυτό το κάνει merge. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Στο event του Σαββάτου, του επόμενου Σαββάτου, νομίζω γενικώς θα είμαστε αρκετοί Mozilla και θα βοηθάμε ας πούμε, και στα πράγματα που είμαστε σήμερα και στα OK για Geek και για την εγώ για οτιδήποτε
πιθανόν κάποιοι αισθάνονται ότι μπορεί να δεν έχουν καλυφθεί τέλος πάντων από τις παρουσιάσεις που θα έχουν γίνει στο πρώτο κομμάτι. Πριν πούμε για το άλλο Σάββατο, υπάρχει κάτι για το Git, κάτι πρόθεση. Branch κάνεις, κάνεις fork, το κατεβάζεις local. Κατεβάζεις local, κάνεις yeah, branch. Κάνεις ένα branch. Και το κάνεις, feature, ναι, ναι, ναι. Και απλά το κάνεις το push και φαίνεται το branch. Ναι, φαίνεται το branch μπορεί να κάνεις push και στο... Δηλαδή όπως έκανε εδώ, αντί για master θα μπορούσε να βάλω το όνομα του branch. Α, οκ, οκ. Λόγω να πουσάρουν. Και φαίνεται κανονικό. Αυτό πολύ έτσι, γιατί αυτό είναι ένα κλασικό και όλο λάθος. Έχει τύχει, ας πούμε, σε δικό μου project να κάποιος, ας πούμε, να το κάνει fork, να κάνει αλλαγές πάνω στο master, το δικό του master, και μετά να τους κάνει pull request. Το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα ότι αν αυτός θέλει να κάνει κι άλλες, να δουλέψει και σε κάποιο άλλο feature, το δημιουργεί το πρόβλημα ότι εγώ μετά θα πρέπει να κάνω merge και τα δύο. Δηλαδή, το clear, ας πούμε, τέτοιο είναι να κάνεις branch ή κάτι που δουλεύεις. Αν θέλεις να βλέπεις παράλληλα αλλαγές κολονών, prefer δηλαδή τον αρχείο που έχει κάνει εσύ local. Πες ότι εμείς οι τρεις έχουμε κάνει fork αυτό το project, το branch, και κάνουμε αλλαγές σε κάποια αρχεία εγώ, σε κάποια άλλα αρχεία οι υπόλοιποι. Και θέλω την ώρα που δουλεύω εγώ τα δικά μου να βλέπω refresh. Τι έχει κάνει ο άλλος κάποιο άλλο branch. Τις άλλες αλλαγές του. Γίνεται αυτό ή πρέπει κάθε φορά να... Κοίτα, αντιγράφω. Αν ας πούμε δουλεύουν τρεις άνθρωποι πάνω σε ένα project και ο καθένας έχει φτιάξει ένα branch ξεχωριστό για ένα feature που έχει αναλάβει ο καθένας, αν ο άλλος κάνει push το συγκεκριμένο branch... Οπότε πρέπει να... Δηλαδή δεν μπορούν ταυτόχρονα να παίζουν όλοι στο ίδιο branch για τέτοιου είδους ταυτόχρονα. Θεωρητικά μπορούν, απλά δεν συνίσταται. Ναι, θα χάσω refresh. Η λογική του Git είναι, γι' αυτό λέγεται distributed, ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα τα οποία τα τρέχεις local και για κάποιο λόγο δεν θες, ας πούμε, να πάνε στο Git να μπεις οποιοδήποτε άλλο σερβις χρησιμοποιείς. Δηλαδή... Είναι μια ιεραρχία εδώ. Βάζει τα βήματα πώς θα γίνουν για να γίνει σωστά η αποδοχή των αλλαγών, που βλέπω. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με το source, με κάποιο source. Θέλω να πω, φαντάζομαι. Ότι στην περίπτωση, ας πούμε, εδώ που κάνουμε ένα branch για κάθε feature και μετά κάνουμε merge το dev, θεωρητικά όταν έχει κάνει clone το repository locally, αυτά τα branch μπορεί να μην κάνει και ποτέ push στο GitHub. Δηλαδή, αν δουλεύει, θα κάνει το commit, θα κάνει merge το dev, ή τέλο πάντων μπορεί ένα branch, αν είναι branch, να γίνει σε κάτω από όχι από το master, να γίνει από κάπου έτσι. Δηλαδή, θα κάνει αυτά merge στο branch που θες και πουσάρει αυτό στο GitHub. Το history των commits που έχει κάνει δεν θα χαθούν. Θα υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχει λόγο να κάνει push συνέχεια πιθανόν. Έτσι, ανάλογα σε ποια φάση του development βρίσκεσαι, βρίσκεσαι σε μια φάση που οι αλλαγές που έχεις κάνει πρακτικά κάνουν το project μη λειτουργικό, γιατί είσαι ακόμα σε δοκιμές και έχεις σπάσει πράγματα κτλ. Δεν έχει νόημα να το πουσάρεις. Πιθανόν, δεν ξέρω. Άμα περιμένεις βοήθεια και από κάποιον άλλον. Οπότε έχει νόημα να το πουσάρεις για να το δει πάλι το άλλο. Αλλιώς μπορεί να το πουσάρεις σε μια πιο μετακατάσταση. Αλλά το history δεν χάνεται. Δηλαδή αν έχεις κάνει 5 commits, όταν τελικά θα κάνεις push θα ανέβουν και τα 5 commits σαν history. Το Git Game, μπορώ να το πριν, είναι ο Explorer Mode για όλα αυτά τα features ουσιαστικά, για να μην τα κάνεις σε terminal. Το Git Game, αλήθεια, εγώ δεν το χρησιμοποιώ, αλλά είναι ένα GUI το οποίο, ναι, σου κάνει σε μεγάλο βαθμό αρκετά από αυτά, δεν κάνεις το command line, θα κάνεις το... από το γραφικό περιβάλλον. Να βλέπετε εδώ τώρα που άνοιξε το Git Game μέσα στο συγκεκριμένο project που έχει λίγο, φαίνεται και εδώ λίγο το network. Οπότε οπτικοποιεί λίγο, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερο τι έχει γίνει. Να πω απλά ότι το GitHub δυστυχώς δεν είναι open source σαν το ίδιο σαν πλατφόρμα. Παρόλο που φιλοξενεί αρκετά open source projects, γενικώς δεν είναι open source. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα project που λέγεται GitLab, το οποίο και σε εμφάνιση και σε functionality μοιάζει πάρα πολύ με το GitHub, σχεδόν ίδιο δηλαδή. Το οποίο δεν είναι service όμως. Είναι απλά software το οποίο θεωρητικά π.χ. μια εταιρεία που θέλει να έχει house ένα GitHub πράγμα για τους employees μπορεί να στήσει το GitLab και να έχει το ίδιο functionality περίπου κατά 90% τέλος πάντων που έχει το GitHub. Στο δίκτυό της. Ναι. Είναι όχι μόνο μια εταιρεία, ενώ και public, ας πούμε, και εμείς ας πούμε στα χαρακτηρισμένα θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μη θεραπεία GitHub, να πιάσαμε ένα Git τελειά χαρακτηρισμένα και να έχουμε πάλι το GitHub. Ενώς το άλλο γράφησε, κάνεις έτσι. Ναι. Αφού φτιάξουν το φτιάξεις, το κάνεις απλό.
Απλά έχει γίνει γνωστό γιατί έχει αυτά τα απλά, τα pull request και αυτά, τα πράγματα που γίνονται είναι πάνω από τον Git, ουσιαστικά είναι functionality που, έχει, που σκέφτηκε τον Git να μας πρώτα για να γίνουν. Μιλήσατε καθόλου για σύγκριση με το Subversion? Όχι, πολύ λίγο να είμαστε. Το Subversion, εντάξει, το Subversion, νομίζω ότι η σύγκριση του Git είναι με το Mercurial που έχει κάνει το Subversion, γιατί το Subversion δεν είναι distributed. Το Mercurial πρακτικά είναι αυτό με το οποίο θα είχε νόημα κάποιος να... Ο Βαγγέλης μας που είχε ένα Mercurial, εγώ δεν έχω σκληθεί καθόλου. Όπου ο Mercurial, για παράδειγμα, αντίστοιχα υπάρχει το bitbucket.org, που είναι ένα GitHub πράγμα το οποίο υποστηρίζει και Mercurial. Αλλά νομίζω σε δυνατότητες, εντάξει, προφανώς καθένας δουλεύει καλύτερα με αυτό που έχει συνηθίσει, αλλά προφανώς αυτή είναι. Σαν δυνατότητες, κατά 90% είναι οι ίδιες νομίζω και στο Mercurial και στο Git. Κάποια πράγματα γίνονται πιο εύκολα στο Git, κάποια πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Ναι. Έχει να δεις Mercurial. Ναι. Δεν έχει Mercurial εκεί. Όχι. Local, νομίζω. Ναι. Α, μπορεί να έχω κάνει κανένα κλόν. Όχι. Επίσης εδώ το... Απλά πες ότι για να ανεβάσεις το GitHub πρέπει να ανεβάσεις το public κλειδί σου. Ναι. Δεν είναι άρχιο τόσο... Δεν θα κάνει αυτό. Ναι, αυτό το push ειδικά, γενικώς όταν είμαστε σε ένα project στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση. Π.χ. αυτό είναι ένα project το οποίο δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε που έχουμε δώσει πρόσβαση τίποτα. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε ότι στις επιλογές μου προεπιλέγει το read-only, γιατί προφανώς εγώ δεν μπορώ να δω να πουσάω κατευθείαν αλλαγές. Είναι αυτονόητο αυτό. Και δεν σε ξέρει κιόλα. Αλλά μου δίνει δυνατότητα να το κάνω κλέον locally. Έτσι, δηλαδή, αν δεν θέλω ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω το GitHub, γιατί εντάξει, άμα θέλω να κάνω απλά fork σε μένα, και να το κάνω από εκεί, ας πούμε, να το κατεβάσω με δικαιώματα που να μπορώ να κάνω κι αυτό. Αν λοιπόν εγώ θέλω να κάνω push στα... Το push δηλαδή που ουσιαστικά είναι ότι έχεις και write access εκεί που στο repository προφανώς για να το κάνεις push, αυτό γίνεται λοιπόν μέχρι στο SSH. Για να το κάνεις αυτό, απλά στις ρυθμίσεις ανεβάζεις το public SSH κλειδί σου. Και δηλαδή δεν χρειάζεται να βάζεις κωδικό και τέτοια πράγματα από την GitHub που έχεις. Αν και νομίζω ότι πρέπει να παίζει και το κωδικό. Δηλαδή αυτό, αυτό δεν είναι, τίποτα σε Linux τουλάχιστον και σε Mac. Με κάποιο key... Ναι, δηλαδή κάνεις ένα key gen, είναι. Δημιουργείς ένα κλειδί το οποίο σου βάζει μέσα στο .ssh του home φακέλου σου ένα pub, ένα rsh pub κλειδί το οποίο είναι ένα, το public κλειδί σου. Το οποίο το ανεβάζεις οπουδήποτε θες να σου δώσουμε πρόσβαση μέσα σε SSH. Εδώ, ας πούμε, σε αυτό το project που δεν έχω πρόσβαση, ναι, με το βγάζει, αλλά προφανώς θα μου βγάλει αξιντινάρια που πάνε να ακούσει, γι' αυτό μου προεπιλέγει το Git. Εδώ, ας πούμε, θα δείτε ότι έχω κάνει π.χ. pull request. Δεν μπορώ να πουσάω κατευθείαν κώδικα εκεί. Έκανα κάποια features και τα έκανα pull request από το δικό μου fork. Εδώ, ας πούμε, να δούμε το network, πρέπει να γίνεται ένας μικρός χαμός. Αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Για το Git, απλά να πούμε για το επόμενο Σάββατο. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι ουσιαστικά μάθηκαν για το σημερινό πιθανό μέσω του event. Το event λοιπόν είναι το επόμενο Σάββατο όλη μέρα, 9-9 ώρα το πρωί. Θα φτάσει μέχρι το βράδυ, που ουσιαστικά είναι το πρώτο κομμάτι. Θα κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις απλά για να δείξουμε όλες τις τεχνολογίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε Open Web Apps. Και για Firefox OS specific, αλλά και γενικότερα τα developer tools, ας πούμε, που είπε στα γρήγορα πριν ο Πιέρος, που λίγο πιο αναλυτικά θα δούμε το Σάββατο. Και γενικώς πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν Open Web Apps, τα οποία πέρα από το Firefox OS, που είναι πούμε, το βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου event. Αλλά τα web apps παίζουν αυτή τη στιγμή και σε Android και σε desktop και στα τρία του διάστημα. Οπότε η λογική είναι ότι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι web is the platform, δηλαδή μια εφαρμογή που φτιάχνεις με web τεχνολογίες, μπορεί να παίξει παντού σχεδόν. Και στο δεύτερο κομμάτι είναι το hacking session. Οπότε εκεί θα έχετε τουλάχιστον 5-5,5 ώρες για να σκεφτείτε μια ιδέα
μια εφαρμογή και να την υλοποιήσω. Ατομική, ομαδική. Όπου είναι και ομάδες. Δεν... νομίζω ομάδες μπορεί να είναι και καλύτερα. Δηλαδή... γιατί δεν είναι και σε 5 ώρες να φτιάξει και super wow εφαρμογή σίγουρα. Αλλά... μπορείς να μαζέψεις την ομάδα να πετύχεις κάτι καλύτερο. Το οποίο να πούμε βέβαια θα τα πούμε το Σάββατο αυτά πώς γίνεται και πώς, αλλά για όσους είναι ήδη είχαμε πει ας πούμε ότι το event απευθύνεται κυρίως σε developers, δύο ήταν, απευθύνεται κυρίως σε web developers οι οποίοι μπορούν να μάθουν πώς μπορούν να κάνουν τα project που έχουν ήδη πιθανώς να τα κάνουν κατά κάποιο τρόπο package σαν web app το οποίο είναι ένα εύκολο ξεκίνημα ας πούμε, για κάποιον web developer για να δει πώς δουλεύει το πράγμα και μετά προφανώς και σε mobile developers οι οποίοι θέλουν ας πούμε, να δουν πώς μπορούν να γράψουν mobile εφαρμογές με web τεχνολογίες αντί να χρησιμοποιούν κάποιο native SDK. Έχουμε ένα registration το οποίο έχει γίνει sold out αυτή τη στιγμή αλλά για όσους είναι εδώ σήμερα και ενδιαφέρονται πραγματικά να έρθουν το επόμενο Σάββατο μπορούμε να μάνιο ή να προσθέσω εγώ τα ονόματά του στο event για να είναι στο event όλο σαν χρόνο. Το event από απλά είναι αυτό της Αθήνας τουλάχιστον είναι ένα από τα 23 νομίζω event που γίνεται σε όλο τον κόσμο την ίδια μέρα. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιο άλλο που άρεσε κάτι για το event. Ναι, αυτό που πριν βασικά, δηλαδή στου οποίου απευθύνεται το event, αυτό είναι σημαντικό. Την άποψη μαζί μα. Και να έχει το λάθο. Ναι, ναι. Τι είναι mail για αυτό. Τι mail. Μπορεί να έρθει κάποιο που δεν έχει το λάθο, να περιμένει να δουλέψει πάνω σε αυτό που ξέρει. Α, το έχω γράψει αυτό. Θα πήγε ένα reminder. Ξαναστείλε, μόνο με αυτό. Αυτά. Και το venue είναι, δεν θα είναι εδώ, θα είναι στο, γιατί δεν θα είναι εδώ. Θα είναι στο The Academy, που είναι 10 λεπτά από την Ερωτιώτησα. Αν βασικά, άμα κατεβείτε από την Ερωτιώτησα, από κάποιο σημείο και μετά κάνετε μια κόκκινη κεραία που λείψει και οπότε σα οδηγεί. Αυτά. Ευχαριστούμε. Θα διοργανωθούμε καλά εδώ, έτσι, updates. Όχι, ενώ σαν το σχολείο. Α, ναι, ναι. Το beat αυτό τώρα που δείξατε, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο σάββατο, στο δεύτερο κομμάτι. Προαιρετικά, δηλαδή αν είσαι σε μια, μπορεί να σε βοηθήσεις, μπορεί να σε χρησιμοποιήσεις σε μια ομάδα δύο-τριών ανθρώπων, ας πούμε, θα Όποια κομμάτια θέλει, όποια κομμάτια θα φτάσει. Και γενικότερα είναι...